Λέω να μην το χαλάσω. Ήθελα να πούμε σήμερα γκαζάτα. Όχι, και εγώ ήθελα. Το ξέχασα τελώς, Μάριο. Μπορούμε να βάλουμε. Με Duran Duran Planet Earth. Αλλά ναι, λέω άντε πειράζει. Που γουστάρει και ο Δασκαλάκης. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ρομπότ. Αδέρφια, καλημέρα. Έχουμε, ναι, εντάξει. Καλημέρα, ξαδέρφια. Αδέρφια, καλημέρα. Να είστε καλά. Το είπαμε έτσι, το είπαμε και ψέω ότι οι αλκιονίδες μέρες πλέον στην πόλη μας αφυκνύονται τον Φλεβάρι. Υπέροχη μέρα, φωτεινή μέρα, πραγματικά από αυτές που λατρεύεις, πραγματικά καλοκαιρινή μέρα για να σκάνε κάποιοι όπως ο Ρωμανίστα που είναι λάτρης του χειμώνα. Κάτσε, αφήστε να γίνει το Σάββατο. Επίσης, μη μασάτε ναι, αυτό που ακούστηκε για αύριο και Σάββατο για βαριά κακοκαιρία είναι μούφα, απλά δεν θα είναι ο καιρός όπως είναι σήμερα. Πάρα πολύ απλά. Πάρτε κουράγιο, πάρτε δύναμη. Δώσ' το χαλί μας λίγο, Σωτήρη Δασκαλάκη. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη σήμερα μαζί μας. Ο Σωτήρης σκέψε και την προηγούμενη εβδομάδα, εμένα μου αρέσει να κάνει απίστευτη διαχείριση χρόνου στου ακροατές. Είσαι ζημία. Το εννοώ. Είναι στο μόνο που είναι πίσω ο Χρήστος ο Κιώσης. Δεν φταίει ο Κιώσης. Στάρα εννοώ είναι μαζί. Δεν φταίει ο Χρήστος Κιώσης. Ο Δασκαλάκης έχει την αίσθηση του δίκαιου χρόνου κατανομής και του κόβει στο σωστό χρόνο. Χίλια μπράβο. Εμείς αφινόμαστε, ξεφεύγουμε. Ναι. Έτσι. Χίλια μπράβο, Σωτήρη Δασκαλάκη. Αν είχαμε φίλε και είχαμε Βαλεντζή Χολιβούντι, διάλειμμα δεν έκαναμε. 12 παρα 5, έτσι διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, τελειώνει η εκπομπή. Δεν θα προλάβει να κλείσει μάλλον. Anyway. Έτσι. Πες τι δίνουμε. Λοιπόν, θα πούμε τι δίνουμε. Πάμε λίγο μουσική ανάσα. Όσοι Αργιανοί ανησυχούν, ο Ντικάπριο θα είναι εδώ σε κανένα πεντάλεπτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, ένα διαγωνισμό έχουμε για σήμερα. Ένα και φαρμακερό. Ναι, Κρίστο, πήρα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ένα διαγωνισμό έχουμε για σήμερα. Αύριο θα έχουμε λογικά τρεις. Δύο σίγουρα, μπορεί και τρεις. Δύο μονές προσκλησούλες για την λαϊβάρα του Παύλου Παυλίδη. Παύλος Παυλίδης και B-Movies το Σάββατο 23 του Φλεβουαρίου στο Principal Club Theater. Δύο μονές προσκλήσεις. Νομίζω ότι ο Παύλος με τους B-Movies έρχονται σε μία από τις πιο καλές φάσεις τους. Ξεκάθαρα. Σε μία δαιμονική φάση. Και προσδοκάμε να δούμε Ανάσταση νεκρών το Σάββατο. Με ένα απίστευτο σετ από την πρώτη μέρα Ξύλινα Σπαθιά μέχρι και αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, που ετοιμάζουν καινούριο τραγούδι. Μου το είπε ο Παύλος προχθές. Ετοιμάζει νέο τραγούδι το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά στο Principal Club Theater. Δύο μονές προσκλήσεις, απλός είναι ο τρόπος διεκδίκησης, πληκτρολογείς στο κινητό σου FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, γράφεις δίπλα τη λέξη live και το αποστέλεις στο 54526. Να πω ότι αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για την Παραστασάρα Αρίστος, όπως σας υποσχεθήκαμε, η πρεμιέρα είναι αύριο. Θα δίνουμε αύριο εμείς προσκλήσεις. Στον αέρα είμαι στο ραδιόφωνο, πάρε σε 22 λεπτά. Θα δίνουμε προσκλήσεις. Περίμενε λίγο. Αυτό τι υπόθεση είναι, πήγες για τους έχεις σου. Για τον δράκο τους έχεις σου. Ναι, ναι. Γιατί ονομάζεται Αρίστος. Θα το δουν στη σκηνή. Α, για το γιατί. Το ξέρεις εσύ. Επαγκρατήρης ο Αρίστραχος είναι. Α, το, ναι, το μικρό, ναι. Εντάξει. Εντάξει ρε Μάρια, δεν είναι μόνο το μικρό. Αν το λέγανε Γιώργο, ναι, θα ήταν Μίτσος. Μπορεί να ήταν η παράσταση Τζόρτζη. Βασίζεται στο βιβλίο του Θωμά του Κοροβίνη, τον οποίο τον καλημερίζουμε. Έτσι, από τα πολύ πολύ λίγα φωτεινά μυαλά στην πόλη μας που δηλώνει παδός του ΠΑΟΚ. Θα δίνουμε προσκλήσεις. Θα δίνουμε προσκλήσεις για τη λαϊβάρα του Μάρτιν Τέρνερ, 50 χρόνια Wishbonas. Στον Πανιόνιο Μπάσκετ. Θεϊκό live στο 8ball. Θα δίνουμε και γι' αυτό προσκλήσεις. Και ίσως να δώσουμε κι άλλες για το live του Παύλου Παυλίδη. Πέρα από αυτές τις δύο που δίνουμε σήμερα, έτσι. Ναι. Αυτά αύριο. Οκ. Okay. Λοιπόν, με το χαλί μας να βάλουμε κάποια κομματάκια. Έβαλε ο Παναγιώτης, είμαστε τέτοιο. Σε Σωτήρη, προλαβαίνεις Planet Earth να βάλουμε δύο θεματάκια και μετά ναι, βάζεις το Παναγιώτη ναι, με ναι, να το ακούσουμε τη ησυχία. Εντάξει, έτσι, μπράβο. Γιατί Κωνσταντίνος Β' έρχεται. Α, πότε τον κρατάμε, έρχεται. Θα ακούσουμε τον Κωνσταντίνο μετά. Θα ακούσουμε. Απλά δεν πάει για τα θέματα που βάλουμε. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο και αυτό το κομμάτι που λες, το οποίο το λατρεύω. Και με ελληνικό στίχο δεν θα μας πάει πίσω. Νομίζω ότι ο Σωτήρης λατρεύει Duran Duran και εψέφυγε, προέκυψε από κάτι που έβαλε ο Κιώσης μία ιστορία που ήταν ανέφερα του Σωτήρη χθες, που ήταν μπροστά στο live των Duran Duran, στο θέατρο Γης. Το είπα μόλις έφυγε ο Σωτήρης. Όχι σκόπιμα, απλά εκείνη την ώρα πέταξε ο Σωτήρης. Λοιπόν, άντε πάμε λιγάκι. 1-2, 1-2, τρόικα καλή, πλανήτη γη. Δηλαδή, ρε Σωτήρη, αν είχαν βγάλει μόνο αυτό το κομμάτι, δεν έφτανε για να τους αγαπάς.
Αυτό μόνο. Να πει μια μπάντα έβγαλε αυτό το κομμάτι, τίποτα άλλο και διαλύθηκε. Έβγαλε ένα τραγούδι, αυτό μόνο και διαλύθηκε. Αυτά, τέλος. Αυτά. Λοιπόν, μια που τώρα αφυκνύεται στο στούντιο ο Δικάπριο. Χρήστα Τσαλτίδη, ήταν για δουλειά τη εκπομπή έξω. Να ευχηθούμε καλή τύχη στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στον πρώην Άσο του Άρεος. Σε αυτόν που αποκεφάλιζε επί χρόνια τον ΠΑΟΚ. Βασίλη Λυπηρίδη. Γατά Λυπηρίδη. Όχι γατά. Γατά ήταν ο Κιτσιούδης. Γατά Λυπηρίδη. Ο Λυπηρίδης ήταν κάτι άλλο φωνάζαμε. Έτσι δεν λέγανε. Όχι. Άντε, sorry, το ξέρω. Άντε, δώσε γυαλιά Ηλίου. Τι φωνά. Όχι, εντάξει. Καλή τύχη, Βασίλη. Μυρίστηκε το που είναι το ψωμί και η νίκη. Κατεβαίνει με την Κατερίνα Νονονονονονονοτοπούλου. Έλα ρε την Κάβριο, πού είσαι. Άρα και ο Τσαλτίδης θα στηρίξει Βασίλη Λυπηρίδη και ο κόσμος του Άρη. Η Κατερίνα γνωστό Αριανάκη που κάνει τα πάντα για να γίνει το παλέντο σπορ. Ηρακλής είναι, η αλλά... Κατερίνα είναι Άρης μου είπαν. Τους άλλους λέει δεν μπορώ να βλέπω. Έτσι έχει πει. Άρης μου είπαν ότι είναι. Δεν κάνω πλάκα. Ούτε εμείς θα σε δούμε. Από δύο διαφορετικά. Έτσι λέμε εμείς. Εσύ δεν ξέρεις αγόρι μου τι γίνεται με τον Ρόκα και τον Θεοδωρίδα. Ξέρεις το κοινό το πού είναι η Ηρακλής. Αυτά τα ψάχνει, τα σκαλίζει. Αυτό είναι το ψωμί μου. Το άλλο τι με νοιάζει. Μακάρι! Εμένα με χαροποιείς. Μακάρι, ο Άστα έχει. Μακάρι. Πώς πήγε. Αν τα παίρνω πάω. Πού ρε ο Άστ στο μπάσκετ. Πού λες. Στο ποδόσφαιρο. Α, στο βόλεϊ. Ναι, στο βόλεϊ. Sorry, ναι. Τι με νοιάζει. Ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο παίζω χωρίς τίποτα μπροστά. Τι μου το λες αυτό. Στο βόλεϊ. Δώσ' τους μετρό. Δεν μου λες. Α, δεν έγινε ακόμα. Σου περισσεύουν 200 ευρώ. Όχι. Να πεις στον Ιακλή. Α, ναι, ναι, δίνω, ναι. Για να πάρει τον Ιακλή βέβαια. Να βάλω αυτόν. Δέκατο στη Β' Εθνική σε τι θα βγούμε μπροστά. Τι σχέση έχει ρε φίλε, με έχουνε το χρόνο 30 μάτς τηλεοπτικά. Δεν πρέπει ο Ηρακλής μια εταιρεία να μπει. Αφού πουλάει. Πόσα. Ναι, δεν είσαι Άρης. Άρης ήταν 30 μάτς. Εσένα δεν σε έχουν ούτε τα μισά. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Πόσα μάτς με έχουνε. Και πολλές Δευτέρες φίλε. Εγώ έχω βαρεθεί να πηγαίνω. Και Σάββατα ο Ηρακλής. Τι λες ρε. Δευτέρες και Σάββατα, εντάξει, δίκιο έχει ρε φίλε. Μην κοιτάς εσύ που τα πήρες αρχή της χρόνιας χωρίς λόγο και αιτία από την ΕΡΤ. Σωτηρή, Δευτέρα δεν έχει μάτσο. Αυτό παίρνω, Σωτηρή, αυτό παίρνω. Απλά ούμπλα. Ο καημένος μια φορά είπε κάτι για τον Ηρακλή, ρε φίλε, άστον, δηλαδή, εντάξει. Του την απλά ούμπλα τον είπε, σου την πέφτεις, εντάξει. Με νοιάζει ρε φίλε, έρχομαι εδώ, χασκογελάω, περνάω όμορφα δύο ώρες και φεύγω. Φίλε, το τι έχουν πει για τις φωτογραφίες, μου είπαν και άλλοι έξω. Ο νους είναι στον καιρό, σου λέει. Κάτσε, μη χιονίσει Σάββατο, να είναι παγωμένο το χορτάρι. Μπα και γλιτώσω εκεί πέρα. Α, τότε κακό για σένα. Μια χαρά, το λέω, παιδιά. Κακό για σένα. Πάλι προκαλεί. Βάλε ρε κιτζίρε. Προκαλεί, το λέω, προκαλεί. Πω, πω, φίλε. Λοιπόν, αδέρφια, φαντάσου να ήταν 10 βαθμούς πάνω. Φίλε, η Μίγυμνο θα ερχόταν. Η Μίγυμνο και θα έτοιμο να κατεβάσει το σλιπάκι. Γιατί σίγουρα σλιπάκι φοράει. Έτσι σε παραδέχομαι. Ζω για να έρθει. Πολλοί κόσμος θέλει να σε δει ημίγυμνο τη Δευτέρα. Τώρα αυτό που κάνει, τι είναι εκπομπή, μπαίνω, βγαίνει και. Ζουν εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. Είναι η εκπομπή. Εντάξει. Δύο και ο Μπεσβιές. Ωραίο! Όχι, ωραίο. Καλά το είχε πει ο τέτοιος, ρε. 10:30 η εκπομπή αυτή είναι. Σωστό. Πρέπει να την αλλάξουμε ονομασία. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Γιατί συνήθως δεν έρχεσαι Δικάπριο, τουρίστα. Λοιπόν, καλή τύχη. Καλή τύχη στο Βασίλη Λυπηρίδη στις εκλογές. Δικάπριο όμως και άνθρωποι. Τα είχαν αυτοί. Ποια ρε, ναι, με τον Ντάγκλας τα είχε ρε. Παντρεμένοι παιδιά έχουν ρε. Ναι, άλλο παντρεμένοι, αλλά σου λέει όχι ρε. Γιατί έχω δει και αυτή την ταινία. Ποια ρε. Από τις πιο χάλιες ταινίες. Το πληροφορείο ότι ρε φίλε το φάγανε ζωντανό. Μπαμ, 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 πάρε να έχεις. Έλα, μην πες με τα όπλα. Ποια ρε. Και εγώ το είπα, αυτό είναι με Τζόνι Ντεπ και Τζολί. Και Τζολί. Ούτε καν είδα το τρέιλερ, ούτε καν να τη δω. Ούτε να μου κάνεις τώρα να μου δώσεις 20 ευρώ. Κάθριν Ζέτα Τζόνς είπε. Ναι. Μάλιστα. Με την Τζολίνε ρε, Τζόνι Τζεπ, άλλο λες. Ποιο? Μπράβο. Αυτό ρε είναι με... Είναι τόσο άσχετος που φαντάζω, σαν να έχετε η Μπαρτσελόνα στον μπάσκετ με το Σιμπίλιο. Ρε αυτό είναι με τον Μπρατ Πίτεν αυτό. Μαρτίνα, λέει. Με τον Μπρατ Πίτεν αυτό. Έλα, τι? Με τον Μπρατ Πίτεν αυτό ρε. Όχι φίλε, το έχω και σε βίντεο αν θέλει, τα πουλάω, τα νοικιάζω, τι θες να κάνω. Ναι. Κασέτα. Δεν θες. Έλα. Πού μένεις ρωτάει, πού μένεις. Γιατί να σου πω. Καλαμαριά. Έλα, έλα, έλα. Έλα. Ποιο θα έρθει, θα έρθω εγώ. Σωτηρή, μασάει και την τσίχλα, ξέρει. Τι μαγιά είναι, ξέρει, ναι. Γύρε και λίγο έτσι. Γύρισε. Φίλε, σε ειρωνεύεται, αλλά βέρτα στην άδεια είναι. Συνέχεια, κανόνισε πάλι. Νόμιζα, σε καλό πια πριν τώρα. Πάλι θα σε έχει. Πάλι με τσαμπουκά θα φύγει. Μεγάλη εβδομάδα, όλη θα λείπει. Το είπε, όλη τη μεγάλη εβδομάδα, το είπε. Το είπε.
Περίεργο που είναι εδώ, γιατί ξεκίνησε το τριώδιο. Περίεργο. Περίεργο που είναι εδώ. Όταν ξεκινάει το τριώδιο, φεύγει αυτό κάνα μήνα. Λοιπόν, άντε, Σωτήρη, βάλε λιγάκι να ακούσουμε λίγο του Ντουράν για να ρίξουμε και μερικά θεματάκια. Συγγνώμη, Γιώργο Ιταλό, σήμερα δεν βγάζω άκρη. Λίγο να λίγο επεξεργαστώ, λίγο δεν. Και εγώ ο Παναγιώτης ξέρω να βγάζει. Λοιπόν, είπαμε δύο μονές προσκλησούλες, Παύλος Παυλίδης και Μπίμου Μούβι Σάββατο βράδυ στο Prisma Club Theater FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπα γράφει live αποστολή στο 54-5-20-6. Από ένα Παόκι, Luca Like Quiz. Έχουμε δύο θεματάκια Πάοκ σήμερα. Το ένα είναι Luca Like Quiz, το άλλο είναι κάτι άλλο, θα το ακούσετε, που παίζει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, ειδικά τελευταίες 20-25 μέρες και εδώ στο Λίμπερο. Λοιπόν, Παόκι προψέ με βλέπει σε μαγαζί γνωστό, στο οποίο καμιά φορά περνάει και ο Παναγιώτης, αν και είναι λίγο ανεπιθύμητος, και μου λέει, με βλέπει, με χαιρετάει, φεύγει. Όταν πίνουμε, μην είμαστε επιθυμητοί όμως, ρε. Καλά. Όχι, ρε, λάθος, δεν κατάλαβες. Όχι, ρε, καμία σχέση. Καμία σχέση. Άλλο είδος τελείως. Γυρίζει μετά από περίπου 8-10 δεύτερα και μου λέει: Έλα, σλαμά, έλα, ρε. Με έχεις βάλει και εσύ, λέει, στο λου και αυτό κόλλησα. Κάρολ Σφιντέρσκι. Είναι ολόιδιος. Μου λέει: Με ποιον? Του λέω: Αν είναι ποδοσφαιριστές και αυτά, τα έχουμε πει. Με εξωγραφισμό και τέτοια. Όχι, μου λέει. Έχει να κάνει με ένα DVD που είχε πουλήσει όταν κυκλοφόρησε εδώ στην πατρίδα μας. Χιλιάδες κομμάτια. Χιλιάδες κομμάτια. Αν και έκανε, αν θυμάμαι καλά, 25 ευρώ. Wow. Παιδιά, ναι. Δεν υπάρχει. Ο Τσαλτίδης... Τώρα ρουφήχτηκες όμως, πριν φίλε και γυλιάσου, θα σε το λόγω τετίδι. Βάζει για πρώτη φορά στα χρονικά πουκάμισο από μέσα. Όχι, και προχθές. Ωραίο στυλάτο τζιν. Τζιν στυλάτο, απλή τζινάτικο ζώνη. Με απλό το κάτι καρό πουκάμισο είναι... Αν χάσει άλλα 5 κιλά, θα είναι ο Bruce Springsteen του Βαθυλάκου. Οφείλω να ομολογήσω. Μιλάμε για τζόβενο. Θα είναι ο Bruce Springsteen. Εγώ θα είμαι ο Springsteen και αυτός θα είναι ο Βασίλης Καράς. Σε τον ξεφτιλίζει τώρα. Δεν πειράζει. Είναι, ξέρεις, είναι αυτή η ένταση που πριν να πάω ο Κάρης, κατάλαβες. Σε ξεφτιλίζει. Διαβάζω μηνυματάκι του 9.33, να το διαβάσω. 7 το πρωί έχει σκάσει μήνυμα, μου το εντοπίζει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, μήνυμα του 9.33. Είναι ο Παντελής από Κορντελιό. Το έστειλε εδώ στον Λίμπερο 7 και 9 και 26 δεύτερα. Καλημέρα μωράκια. Κύριε Μπάμπη, να φέρνετε συχνότερα τον Άκη. Έχει αισθησιακή φωνή, ωραίο λόγο και πρέπει να είναι πολύ γοητευτικό παιδί. Παντελής Κορντελιό. Μας απατά ο Παντέλος. Ποιον Άκη έφερε, ξέρεις? Δεν ξέρω. Ναι, σωστά. Ναι, μας είπε, ναι, ότι είμαστε. Συγγνώμη που μας βλέπετε. Λοιπόν, παιδιά, με ποιον μοιάζει, φανταστικό. Το είπε και το ζήλεψα. Μου το είπε αυτό το Παόκι, αυτό το quiz ομοιότητας του Κάρολ Σφιντέρσκι και το ζήλεψα. Προσέξτε, έχει να κάνει με DVD το οποίο είχε κυκλοφορήσει εδώ στην πατρίδα μας και πούλησε άντερα. Παίζει να ήταν επί ένα μήνα πρώτο θέμα σε πρωινάδικα και μεσημεριανάδικα και τα μεσονυχτάδικα. Απίστευτο! Μπράβο, ρε σκύλε! Δεν έχω ρωτήσει καν το όνομά του. Τον έχω δει δύο φορές να μιλάμε. Πολύ στυλάτος, πολύ ωραίος από την γειτονιά μου. Φανταστικός! Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάκη, θυμίσου μετά να σου πω κάτι που δεν στο είπα χθες. Δικό μου λάθος. Λοιπόν, το άλλο θεματάκι για τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει με τα ball boys των αντιπάλων ομάδων, που ζητάνε κάποια σε κάποια γήπεδα φανέλες των παικτών του ΠΑΟΚ. Yes. Έχει γίνει πολύ θέμα από 2-3 ΠΑΟΚτίδες ακροατές στη μεσημεριανή εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Εμείς περιμένουμε σχόλιά σας, μετά θα σχολιάσει ο Παναγιώτης, δεν λέει τώρα τίποτα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, μην πνιγούμε. Θα έλεγα εγώ, Σωτήρη, κάτσε καλά. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Τίλα, φίλε. Για το γιο σου? Α, δικιά σου από τότε! Τι λες, ρε φίλε? Τι collector's item είναι αυτό, ρε φίλε? Κάτσε καλά! Το πουλάς? Βγάλ το eBay. Θα σου αγοράσει, ξέρεις ποιος? Ο Δημήτρης, ο Λίτς, κανείς άλλος. Ποιος πάω, ξύστα, το λέω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ball boys των αντιπάλων ομάδων που ζητάνε φανέλες του ΠΑΟΚ. Και εγώ λέω απλά ότι έχω ακούσει με αφορμή το θέμα αυτό στον Γιώργο του Ζαγόρα, ειδικά τα τελευταία δύο μεσημέρια. Απίστευτη, πραγματικά απίστευτη εθεροβομανίαση και μεγαλοειδεατισμό. Σχολιάζεις εσύ που ακούς, Τσαλτίδης και Παπαδόπουλας θα σχολιάσουν αργότερα. Και φυσικά σχολιάζεις τα όσα έγιναν και δεν έγιναν εψέ το βράδυ για το Champions League
από το οποίο εγώ έκανα αποτοξίνωση. Τι έγινε, Κριστιάνα, ε? Ζόρικα τώρα, πήγε στη Γιουβέντους, δεν έξανα διστρόπαιο. Λοιπόν, σχολιάζεται το τρίβαρο παιχνίδι. Μιλάμε για τρίβαρο παιχνίδι. Αθλητική Μαδρίτης, Γιούβε και όχι έτσι, 0-2-0, ημίχρονο 0-0. Μιλάμε για ένα τρίβαρο παιχνίδι και όλοι καταλαβαίνουν γιατί το χαρακτηρίζω τρίβαρο. Και για τα όσα γίνανε στην ομάδα που υποστηρίζει, που υποστήριζε ο Αδόλφος Χίτλερ με την πόλη του Μάντσεστερ. Είχαμε Σάλκε, πόλη του Μάντσεστερ, 2-3. Άσο, ημίχρονο διπλό τελικό. Με νικητήριο. Ημίχρονο 2-1, Παναγιώτη. 2-1, ημίχρονο. 2-1, ναι. Μέχρι το 85-2-1, δεν ήταν. Τον πέτυχα λίγο. Ναι, με το νικητήριο γκολ του Σαβαντογκό τη αγγλική Πρέμιερσιπ. Έτσι. Ποιο είναι ο Σαβαντογκό τη Πρέμιερσιπ? Εδώ είναι ο Σαβαντογκό του Λεβαδιακού, η παικτούρα. Εκεί είναι ο Ραχίμ Στέρλινγκ, που είναι ακριβώ ολόιδη. Τι φωνή έχει για το βράδυ και τι επιθυμεί για το βράδυ? 10 η ώρα, το μεγάλο παιχνίδι. Δυνάμο Κιέβου, Ολυμπιακό Σύνδεσμο, Φιλάθλων Πυρό 25. Τρώμε τα νύχια μα. Στι 10 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι με μείον 3 με μείον 4. Πάρ' το κρύο. Αν πάει στην παράταση, η παράταση θα γίνει, περιμένουνε, δεν κοροϊδεύω, κανονικά το διάβασα, μείον 8 με μείον 10 βαθμού. Αν πάει στην παράταση. Έτσι. Αυτά. Βασίλης Λυπηρίδης, καλή επιτυχία. Κατεβαίνει με Κατερίνα Αντοπούλου. Ο Τσαλτίδης λέει ότι η Κατερίνα είναι Ηρακλής. Εγώ άκουσα από δύο διαφορετικές μεριές ότι είναι Άρης. Ηρακλής είναι, σου λέω. Έτσι. Και εσύ το ξέρεις. Ηρακλής είναι. Ωραία. Okay. Και δεν θέλω τους άλλους. Έτσι κάνει. Ναι. Έτσι κάνει. Άντε, ρε. Ωραία. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Έχουμε και την πρώτη συμμετοχή. Καλημέρα, αδερφέ 703. Για Παυλίδης, πρίγκιπα, στα φιλιά και την αγάπη. Καλημερέντες. Να σε καλά, μπαίνει στην κλήρωση. Σε λίγο. Και τα άλλα δύο μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και μας περιμένουν. Σωτήριο, με την ησυχία σου όταν το βρεις. Λοιπόν, εδώ πέρα, συγγνώμη. Είναι τέτοιο, Μάρι, για χαρτιά μιλάει ο Γιώργος Τάλος. Α, είναι χαρτιά με καπνό. Ναι. Ναι, 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 με χαρτιά. Τα βλέπω όλοι, δηλαδή όλα μέσα και τα λοιπά. Είναι κάποια ορολογία τέλος πάντων. Είναι, ξέρεις τι είναι. Ναι. Βρε, τι είναι, χαρτιά με τι. Τι είναι, τι. Ότι παίζουν χαρτιά. Ναι. Και ο άλλος απαντάει τα μπλέκι, ναι, με καπνό. Με καπνό, ναι, όλο με καπνό. Ναι, ναι, ναι. Με καπνό. Ναι. Να το πάμε λιγάκι, να το παλέψουμε. Ρε, εσύ Γιώργο Ιταλό, μας βάζεις δύσκολα, ας πούμε, κάποια πρωινά. Όχι, εύκολο. Ναι, ναι, κάτι, ναι, το κάνεις εσύ. Ναι. Ρέιζ, τα βλέπω. Πάσο. All in. All Holborn. Ποιος έφερε το μαμάκα εδώ. Λοιπόν, προσέξτε, έρχεται μήνυμα, έχει έρθει μήνυμα, πραγματικό αραβούργημα. Σωτήρη. Κλείστο, να πάμε χωρίς μουσική. Ναι. Κλείστο λίγο. Και εσύ 164 μετά. Γιατί το μήνυμα είναι πραγματικό αραβούργημα. Του Παοξίου, διαβάζεις εσύ. Ναι, ναι. Γιατί και αυτό είχε το πρόβλημα να Παοξίου, βέβαια. Μήνυμα του 169. Ζούμε στην εποχή όπου θεωρείται φυσιολογικός αυτός που σε παραλία γυμνιστών θυμάται φάτσες. Καλημέρα από Φαντομά. Πώς του να γράφει τέτοιο μήνυμα, τέτοιο μήνυμα. Φύγε ρε Αλυταρά, μην ξαναστείλει τίποτα. Ασύλληπτο είσαι εσύ, να ξέρει, Φαντομά. Όντως, ρε Αλυταρά. Το ψευδόνυμό σου. Ναι. Απίστευτο. Θεωρείται φυσιολογικός αυτός που σε παραλία γυμνιστών θυμάται φάτσες. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πραγματικά δεν αντρέπουστη λίγο. Καλημέρα, Φαντομά. Να είσαι καλά. Γιαγιά μου το λέει αυτό. Συγχωρεμένη η γλυκερία, στην Παράγκα, στην Τούμπα. Τώρα μπορεί να δαγκωθεί και ο Γιώργος Τάλος που το άκουσε. Λέει, γιατί πώς δεν το βρήκα εγώ να το στείλω τέτοιο πράγμα. Σα αγαπώ, ποτέ δεν στείλει τέτοιο Γιώργος Τάλος. Έχει στείλει κατά καιρούς, ωραία. Λοιπόν, πρίγκιπα, χαρακτηρίζει τον Παυλίδη ο 703 και μας στέλνει φιλιά και αγάπη και καλημερέντες. Να είσαι καλά. Τώρα ο Παπαδόπουλος διαβάζει, αν θέλει, το μήνυμα του γνωστού οπαδού του ΠΑΟΚ του 164. Σωτήρη, πάμε λίγο χωρίς μουσική, να παγωσία την αρχή. Άστο, χωρίς μουσική. Όπου αναφέρεται σε αυτό που είπες εσύ πριν για τους μείον βαθμούς που θα έχει εκεί πέρα στην Ουκρανία κτλ. Ναι, λέω το ΜΑΤ σήμερα ξεκινάει μείον 3, μείον 4 στο Κίεβο. Υπάρχουν και ειδικές οδηγίες στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Καμία συζήτηση για πολιτικά. Καμία αναφορά στην λέξη Ρωσία. Αυτή είναι αδελφοποιημένη και με τους οπαδούς της ΣΚΑ Μόσχας. Ναι. Να μην κρατήσουν ούτε μισό κασκόλ στους δρόμους. Τίποτα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι ειδικές οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός στους περίπου 500 οπαδούς που ταξίδεψαν εκεί. Και είπα ότι το ματς, αν πάει στην παράταση, θα γράφει μείον 8 με μείον 10. Φανταστείτε τώρα τι ώρα, έτσι. 10 ώρα Ελλάδος ξεκινάει. Φανταστείτε τώρα παράταση 12 και 5 που θα ξεκινήσει. Και έρχεται ο 164 και λέει: μα καλά, δεν συνήθισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εδώ παίρνουν στους μείον 9 και έρχονται και χειρότερα. Το Σάββατο, ας πούμε. Λοιπόν, η παίχτε του ΟΣΦ. Ναι. Διάβαζε το πώς τα στέλνει. Η παίχτε του ΟΣΦ. Έτσι. Και χειρότερα από το Σάββατο, ας πούμε.
υπάρχει ένα. Τώρα δεν θα το κάψω. Α, τι, για πες μας. Όλη την εβδομάδα για το ΠΑΟΚ Άρης την στείνει ο Γιώργος Αριανός. Με την παρουσία του προψέ το μεσημέρι ο Γιώργος Ζαγόρα. Με μία φράση που είπε: Γιώργο, δεν είμαι Αριανός, ανατρίχιασα. Δεν υπάρχει. Και ο Ζαγόρας τρελάθηκε. Μία φρασούλα σου. Ευτυχώς την έχουμε για αύριο. Στείνει η εκπομπή ολόκληρη. Αυτός ο Γιώργος, ο οποίος πήγε στο κοιταγούδι Σφαγενάκη. Ναι. Αυτός. Αυτός. Ναι. Αυτός. Έβγαινε κατά καιρούς εδώ σε εμάς. Ναι. Εντάξει, τώρα έχει να βγει. Στο Ζαγόρα βγαίνει σχεδόν κάθε μεσημέρι. Σχεδόν. Mm. Προψέ συγκλονιστικός. Όλο και όλο βγήκε για δύο λεπτά. Λέει μία φρασούλα. Πρέπει να είναι έξι λέξεις. Την έχω σημειωμένη. Μην την κάψουμε σήμερα. Να την αφήσουμε για αύριο. Δεν βλέπω καμία κίνηση για Τσουλού. Για μπάλα δεν θα μιλήσετε. Για μπάλα αφού που βλέπετε για Ευρώπη. Κάνουν μετό για το Champions League, φίλε. Έτσι. Το παιχνίδι Αθλητική Μαδρίτης, Γιούβε και όχι έτσι, που έληξε 2-0, έχει ψωμάκι. Τρίβαρο παιχνίδι. Τρίβαρο. Και για όσους ακροατές έχουν χαμηλό IQ να βοηθήσουμε. Τρίβαρο επειδή χρειάστηκε τρεις φορές η χρήση του VAR. Γι' αυτό και το χαρακτηρίζουμε τρίβαρο. Δύο γκολ ακυρώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, ή ένα. Δύο νομίζω, και δύο πέναλτι πολύ πολύ σωστά με το VAR δεν δόθηκαν. Ήταν εκτός το ένα, το άλλο δεν κτλ. Δεν είδα εγώ. Εγώ έχω δει μόνο γκολ και ψηλά φώτα. Δεν είδα χθες. Είπα δεν πάω, δεν βλέπω τίποτα. Είδα μόνο τα γκολ και τα ψηλά φώτα και από τα δύο παιχνίδια. Στο άλλο είπαμε. Σάλκε, πόλη του Μάντσεστερ, 2-3. Αυτό. Εσείς που τα είδατε, πείτε μας αν χάσαμε κατά. Είδες, Παναγιώτη? Όχι, όχι. Ναι, πείτε μας τι χάσαμε. Τι χάσαμε. Βέβαια, το επαναληπτικό ήταν ωραίο ο Γιουβέντους Αθλητικού Μαδρίτης. Εκείνο το δω. Αυτό ξέρει που θέλει να το παλεύει, το γυρίζει. Δεν είναι και ένα 0. 2-0 που σημαίνει πρέπει να παραβγεί μπροστά. Να είμαστε καλά, το δω. Να είμαστε καλά, το δω εκείνο εκεί. Λοιπόν, κανένα δεν έχει. Να πούμε τι δίνουμε. Άντε, ναι. Και μπαίνει το κομμάτι. Λοιπόν, καταρχά, κανένα δεν έχει βρει χωρίς. Με ποιον μοιάζει καταπληκτικά ο Κάρολος Φιντέρσκι. Μου το έδωσε Παόκι. Πραγματικά το ζήλεψα. Μου λέει ξύπνα ρε Ασλαμά, ποιον ποδοσφαιριστή και ποιον με Ντάρεν Φλέτσερ και ποιον αυτά που έφερες, λέει. Δες, θυμίσου, φέρε στο μυαλό σου Τζούλια Αλεξανδράτου, το πρώτο DVD που είχε γίνει χαμός, που πούλησε άντερα. Αν θυμάμαι καλά εκείνο έκανε 25 ευρώ, καμιά πενταριά κομμάτια Παναγιώτη πούλησαν μόνο. Τι τσαμπάνιες είναι αυτό. Ναι, ναι, φίλε. 20. Ναι, γιατί μου το είπε. Πήραξε, νομίζω. 20. Μου το είπε ο Δημήτρης. Από του Σοχαλίδες ο ένας, δε. Ναι. Ξέρεις τι είχαν πουλήσει. Τι. 50 κομμάτια το λιγότερο. Τι λέει. Μπορεί και παραπάνω. Ωραία, αύριο να τον τεπώ. Ναι. Ναι. Ο Δημήτρης θυμότανε, μου είπε μάλλον 25, λέει μπορεί να κάνω λάθος. Ο Σωτήρης λέει 20, κάπου εκεί τέλος πάντων. Εντάξει. Την είχε βγάλει ο Ζαγόρας εδώ τηλεφωνικά. Μετά. Περίμενε. Πολύ ωραία συνέντευξη. Ναι. Όλα τα λεφτά. Είπα να έρθω, ναι, να την προσκυνήσω. Δεν ήρθες όμως. Είπα να έρθω να την προσκυνήσω. Για πες μου γιατί. Της ρωτάει ο Γιώργος, ρωτάει ο Ζαγόρας. Μικρή, ναι. Τι ήθελες να γίνεις κάτι, ήσουν μικρή. Έλεγες θα γίνω ηθοποιός, θα γίνω μοντέλο, τραγουδίσε κάτι. Λέει από μικρή κατάλαβα ότι ήθελα να βγάλω λεφτά. Ειλικρινά. Ειλικρινά μου ήρθε να ήμουνα με τις μπιτζάμες, το θυμάμαι. Ήμουν στο σπίτι, αν θυμάμαι καλά, με μπιτζάμες, με σόβρακο όπως και είπες, έτρωγα. Όπως το είπες τώρα να βγάλω, νομίζω τα ρούχα μου θα λύγεις. Αλλά το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Θες να στην δείξω. Αλλά κυλοφορούν τις έξι. Εντάξει. Από... Είπα παντρεύτηκε ένα Ελβετό, κάτι Έλληνα, κάτι στην Αυστρία, ζει κάπου εκεί. Μία γυναίκα, ναι, που την ξέρεις κι εσύ, ναι, η ανιψιά της έκανε μπαλέτο μαζί της. Ναι, κατάλαβα. Καταραψιά. Ναι. Μπράβο. Έδειξα. Πίσω. Θα στη φέρω φωτογραφία την ανιψιά της γυναίκας αυτής, ναι, και Τζούλια Αλεξανδράτου μαζί μπαλαρινάκια. Α. Θα σου φύγει η μασέλα. Με... Το άλλο το κορίτσι, ναι, είναι τρεις φορές πιο όμορφο. Άντε. Και ζει τώρα στην Αγγλία. Mm. Είναι ελεύθερη. Α, έχω ελπίδες. Ψάχνει. Καμιά ελπίδα δεν έχεις, βλάκα. Γιατί είναι. Ξαλάκινα βλάκα τώρα. Ενώ τόση ώρα μου τα λέει όμορφα, ωραία. Καμιά ελπίδα δεν έχεις, γιατί δεν είναι ελεύθερη. Και δεν περίμενε σένα. Ήθελα να δω τι θα πεις. Είσαι βλάκα, δηλαδή. Λοιπόν. Πανάθεμα. Να σου πω, να σου πω. Εσένα θα παίρνει. Η Τζούλια κάπου στην Αυστρία, η Ελβετία, κάτι τέτοιο. Αυστρία, δεν είναι Αυστρία. Και ασχολείται με ξενοδοχεία, κάτι τέτοια πράγματα. Είχαμε κάνει το αφιέρωση. Αφιέρωμα στο γάμο τη. Πόσε κουμπάρου είχε. Ο Πατίκα, πώ το λένε τον άντρα τη. Κάπω το λένε έτσι περίεργο. Περίεργο επιθετό έχει. Αυτόν στην Αυστρία. Ναι. Πόσοι κουμπάρους είχε, θυμάσαι στο γάμο? Έξι. Τρεις. Τρεις. Κοινή φωτογραφία.
που εκεί που αλλάζουν τα σπίτια, δεν ξέρω τι έχει στη στιγμή του γάμου. Και είναι αυτοί και οι τρεις που γελάνε έτσι. Τέτοια δόση του. Πιο καφέ. Αν χρειαστεί να πάμε Αυστρία και εμείς, δεν φίλε. Προφανώς πρέπει να ξέρουμε να μιλάμε γερμανικά. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Ποιος είναι. Λοιπόν, από εκείνο τον DVD, ο Γάλλος, ο εραστής της Τζούλιας, μου λέει βάλε Κάρολ Σφιντέρσκι. Του πάω, τον παλαιό παιδί, 22 ετών. Και δίπλα τον Γάλλο εραστή της Τζούλιας. Σε εκείνο τον DVD. Και έχω πάθει σοκ. Λέω μόνο, το θυμάμαι. Το πραγματικά, Σφιντέρσκι. Περίμενε. Λάθος κάνεις. Τι τώρα, τι γίνεται. Τα είχαν φτιάξει κιόλας. Ναι. Μετά. Α. Ναι. Που βγαίναν και μαζί σε εστιατόρια. Ναι, από ό,τι θυμάμαι. Το DVD δεν είναι αυτός. Ναι. Δεν δείχνει τη φάτσα του. Βγήκε μετά. Σε τι, σε συνέντευξη, σε τι. Σε συνέντευξη. Άρα αυτοί που πήραν το DVD δεν το έχουν δει, ρε Μάριε. Λίγο τους μπερδεύεις τώρα, αγόρι μου. Ας το δούνε. Μα δεν υπάρχει, λες. Αυτός, τέλος πάντων, αυτός τα παιδιά. Που συμμετέχεις εκεί. Γιατί το ξέρουνε. Ναι, μάλιστα. Μετά τα φτιάξανε κιόλας. Πάντε. Βγαίνε παντού, το ίσω σε εστιατόρια αυτά. Τα... Ωραίο, καλή φάση. Πες, και παίζει σε τσόντα, ναι. Όσο να είναι συνδέεσαι. Γιατί αυτοί που παίζουν τσόντα δεν μπορούν να φάνε ρεφλή σε εστιατόρια, δεν κατάλαβα. Βέβαια. Δεν μπορεί να πάει σε εκεί πέρα του. Λοιπόν, οπότε. Να σταματήσει να είσαι συνένοχο του. Γιατί... Κάρολ Σφιντέρσκι, ο Λόιδιο με τον Γάλλο εραστή τη Τζούλια Αλεξανδράτου. Στο πρώτο εκείνο DVD. Αυτό είναι γνωστό πορνοστάρ και τα λοιπά. Άκουσε με τώρα. Πώ που το ξέρει. Μπαίνει ο σκουλά. Πάλι τέταρτος. Ναι. Φέρουν ένα διαιτητή απίθανο, όπως δικαίωση τρόικα. Νορβηγό δεύτερης κατηγορίας, που δεν μπορεί να ανέβει πλέον στην Ευρώπη. Ξέρουμε και ότι μένει και στο Στάμπακ. Θα του τζάρουμε να ξέρει. Να προσέξει πώς θα παίξει την Παοκάρα την Κυριακή. Και στέλνουν τέταρτο, τον ίδιο που είχαν τέταρτο. Ναι. Και στο πρώτο παιχνίδι. Τι έχει στο πρώτο παιχνίδι, μια χαρά ήταν. Τίμια, όμορφα, εκεί που, να γράφει εκεί ό,τι που σου καβάλα στα άλογο. Από ποια ένωση! Φθιότητα. Όχι. Θεσσαλία. Από... Ποιανού δηλαδή. Του Κούκια. Όχι. Του... Θεσσαλίας είναι ο Βόλος. Βόλος. Δεν υπάρχει Βόλος πλέον. Δεν υπάρχει. Έλα, έλα. Δεν υπάρχει Βόλος. Ποιανού. Του... Ναι. Του Μπόντα. Λέει όμως ο κύριος απέναντι. Και στο πρώτο κύριο σας είδα, λέει, με άλλους διαιτητές και με άλλον τέταρτο κτλ. Και πήρατε ένα πέναλτι. Και πήρε μούφα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Όπως αποδείχθηκε την Κυριακή που δεν μου το έδωσε. Άσε τώρα. Που οι ΠΑΟΞίδες την Κυριακή λέγανε. Ρε μη προκαλείς. Είναι κοντά. Ρε μη προκαλείς. Πες μου, ρε φίλε, από όλους τους διαιτητές. Ποιο Νορβηγό. Τέταρτο σε αυτό το μάτς. Βάζεις αυτόν από το σύνολο του Βόλου. Τον τέταρτο τώρα φωνάζει. Του Μπέου δηλαδή. Βράσε. Που αποκάλυψε χθες ο Μάριος της Λαμίας όταν σε σουίτα στην Τούμπα. Μην κατέβεις, ρε φίλε. Ωχ, μα έχει χάσει. Τι να κάνω. Πόσο σταυροπόδι να κάτσω, ρε φίλε, τι πράγμα τώρα. Είσαι εσύ δηλαδή. Αμή κατέβεις τώρα. Τι να σου κάνω τώρα, ρε φίλε. Βέβαια, ο ΠΑΟ ξέρει όταν δεν κατεβαίνω, την πληρώνει, κατάλαβες, αγόρι μου γλυκό. Την πληρώνει πολύ καλά και με μείον. Και με μείον. Τι να πληρώσεις, ρε. Ρουβλοφάκι. Τώρα κοίταξε, για να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα στην ΕΠΟ, ξέρεις την πράγμα, τι απόφαση πρέπει να πάρουν εκεί πέρα, ΕΠΑΕ, ΕΠΟ κτλ. Ο ΠΑΟ να ξεκινά με μείον 2 γκολαβάτζου. Άλλιω δεν είχε νόημα, ρε φίλε. Αυτά μέχρι να φτάσουμε. Να βγάζει και αυτό θεματάκια. Έτσι. Αν γινόταν το 1-2 και αν γινόταν το 1-3. 2 γκολαβάτζου στο Χαϊλάου θα έχει χάσει. Τώρα σου έχω θεματάκι ΠΑΟ και εδώ που το μα παίζουν κάθε μέρα οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Περίμενε. Καταρχά, διάβασε 169 λιγάκι. Πώ τα ακούστηκα. Διάβασε 169 λιγάκι. Πάνω από το τσεκάρι. Το δεύτερο μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα. Ζούμε, διάβαστο. Ζούμε στην εποχή, διάβαστο. Έλα. Πάντε τσάλτ. Πού ρε φίλε. Άντε, το δεύτερο μήνυμα, ρε. Δεν ξέρει να μετρά. 169. 5 θα φας την τούμπα. Όχι το μπλε, τη λωρίδα το μπλε. Το επόμενο. Ζούμε στην εποχή όπου θεωρείται φυσιολογικό αυτό που σε παραλία γυμνιστών θυμάται φάτσε. Δεν γελάει. Τι κρύο έχει γίνει, ρε τσάλ, τι κρύο. Για άλλα και άλλα είσαι ωραίο. Τώρα στην Κυριακή, έχει, το καταλαβαίνω. Είπα διάφορο μάτσι για αυτού, ρε φίλε. Τι στο μείον 25 που είναι τώρα, τι στο μείον 27, 28, 29. Λοιπόν, φυσικά και πρέπει να θυμάσαι φάτσε, φίλε. Ο έξυπνο είναι αυτό. Ο έξυπνος είναι αυτό. Για εξήγησέ το μας. Γιατί προφανώς έξω μετά δεν θα δει το. Ναι. Τη φάτσα θα δει για να θυμηθεί ότι έχει το μεγάλο το. Δεν είσαι παρατηρητικός. Στη μύτη είσαι παρατηρητικός. Ήταν προηγουμένως μέσα πόση ώρα εδώ, δεν μύριζε τίποτα. Ξεκάνει. Στο γραφείο έχει σπρέι ένα τόνο. Πάει και βάζει και μπαίνει. Ακούω στο διάλειμμα. Τι κάνω, ψεκάζω. Δεν το έβαλα στο τέτοιο. Μπορεί επειδή φορούσε τον μπουφάν. Εντάξει, φορούσε τον μπουφάν. Ποιο είναι αυτό. Είναι ρολόν ή σπρέι. Κολόνια είναι. Α, κολόνια είναι. Όπα.
Είναι η μπρουτ, λέει ο Σωτήρης, που κόβει την ανάσα. Δεν είναι μπρουτ. Ένα. Εδώ, άρα εδώ πίσω η κολόνια πρέπει να μυρίζει. Μπρουτ μπορεί να όπα. Κολόνια είναι, ρε φίλε. Εδώ προηγουμένως πίσω να δεν μύριζε. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Τώρα μυρίζει. Έχει τη ζέμη, κάτι κάνει αυτό. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Απόλυτο. Έχει τα συγκραμμασμένα μπαλάκια αρωματικά. Αυτά τα μπαλάκια. Άλλα μπαλάκια έχω. Έχει κανένα χάρτινο και παρισάκι μέσα αυτό το που μυρίζει το αυτοκίνητο. Αυτά πλέον. Άχρηστα είναι. Απίστευτο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, μήνυμα. Ορίστε. Η Μένια μπαίνει για τον Παυλίδη. Καλημέρα και καλή τύχη. Να είσαι καλά. 4-4-9. Θα το βάλουμε τώρα, θα παίξει το κομμάτι. Ωραία. Άντε, ωραία. Πάμε ρε Σωτήρη, βάλ το κομμάτι να διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια που έχουν πάρα πολύ ψωμί. Ναι, του Παυλίδη. Πάμε άτε. Δύο μονές προσκλήσεις. Ναι. Σάββατο βράδυ, Παύλος Παυλίδης έρχεται με τους B-Movies στην καλύτερη του φάση. Για sold out πάει το πράγμα και πρέπει να γίνει sold out. Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Για κομμάτια, να ακούσετε κομμάτια, ύμνους όπως αυτό. Αντιπροσωπική του καριέρα αλλά και από ξύλινα σπαθιά. Έτσι, το είπαν οι ειδήσεις. Σήμερα η ζωή στη γη θα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Ιταλός επανέρχεται με ανθρώπινο τρυφερό μήνυμα. Είστε κι εσείς που δώσατε 20 ευρώ για να την παίξετε, αλλά είμαστε κι εμείς που το αγοράσαμε από Μαύλο, Κιλιούλη. Γιώργος Ιταλός, καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, διαβάζουμε. Δεν υπάρχει. 2007-2008. Κάπου. Ναι, όχι, πιο εδώ. Τι έχουμε τώρα, 19, όχι, ρε, πιο πρόσφατο. Πιο πρόσφατο. Πιο πρόσφατο, 10, 11, κάπου. Μάλιστα. Τεράστιο μήνυμα οπαδού του ΠΑΟΚ του 283. Τεράστιο μήνυμα. Παιδιά, πολύ σκέψη, απλή εξυπνάδα. Απλή εξυπνάδα, τόσο εύστοχο. Ο φόβος στο μυαλό των Αριανών είναι να μην κάνει 8 τελικές ο ΠΑΟΚ και γράψουν οι 5. Των ΠΑΟΚτσίδων να μην κάνουν 20 τελικές και λήξει 0-1. Όπως με τα Γιάννενα. Αγαπώ ακριβώς τέτοιους ακροατές. Τους αγαπώ. Το μήνυμά σου είναι πραγματικό αραβούργημα. Αυτό φοβάται και ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Όχι. Και ο Σωτήρης νομίζω αυτό φοβάται. Μήπως κάνει ο ΠΑΟΚ κάνει 20 τελικές και λήξει 0-1. Μπορεί να γίνει και αυτό. Έτσι. Ο Αριανός τι φοβάται. Μήπως κάνει 8 τελικές ο ΠΑΟΚ και γράψουν οι 5. Έχει γίνει και αυτό. Εδώ έχει πετύχει άλλο φέτος ο ΠΑΟΚ, απίστευτο. Με μία τελική πήρε διπλό με αντίπαλο με 23 τελικές. Στο Καραϊσκάκης, έτσι. Που ήταν και το turning point, τέλος πάντων, όλα. Ναι, δέστε, Σωτήρη, δέστε άμπρο που φοράει. Δέστε άμπρο που φοράει, αλήτικη. Δες φόρμα. Ο Μάριος. Καλημέρα, Μάρια. Καλημέρα. Μαζί μας έχουμε διαλόγ. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια. Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Προσφέρει Dialog τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα και 3 εβδομάδες εκπαιδευσούλα πληρωμένη. Περισσότερο στο dialog.gr. Επανέρχεται ο Φαντομάς, ο 169, και λέει: Χρύσανθε, αν θυμάσαι φάτσες σε παραλία γυμνιστών, κινδυνεύεις να κολλήσεις AIDS στην τουαλέτα, αν καθίσεις πριν σηκωθεί ο προηγούμενος. Παιδιά! Έχετε νιώσει, νιώθετε άβολα σε παραλία γυμνιστών. Τι παραλία γυμνιστών όμως? Δεν έχουμε πάει σε παραλία γυμνιστών, Μάρια. Πάμε αρκετές φορές και ήμουνα με βερμούδα φυσικά. Ο χαμένος. Και εκεί να τους χαλάσει το γλέντι, ρε. Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε φίλε. Αυτό θέλω. Παιδιά, είναι θέμα αυτό. Είναι πιο καλοκαιρινό, αλλά μια που προκύπτει ειλικρινά. Για να μην σε κουράζω. Είμαι στην Ανάφη. Δεν κοροϊδεύω. Ναι, ναι. Είμαι στην Ανάφη. Πρέπει να έχει στο μεγάλο Ρούκουνα. 3.000 γυμνιστές. Δεν κοροϊδεύω. Και δεν ήξερε. Οι οποίοι μένουν εκεί. Και δεν ήξερε μικρό τσουτσουνάκι να πω. Οι οποίοι μένουν εκεί. Φοβερό. Είμαστε ανάμεσά τους με βερμούδα. Βερμούδα μαγιό. Εγώ. Άντε κι άλλος 1,5. Στα πατάρια μου. Έχω 2 πατάρια στο σπίτι. Ένα μικρό και ένα μεγάλο. 2 πατάρια. Άλλοι έχουν 1 πατάρι. Εγώ έχω 2 πατάρια. Δεν ήθελε. Δεν κατάλαβα. Ναι. Και φωτογραφίες έχω και αυτά. Και μια χαρά. Και... Φωτογραφίες δικές σου ή αυτές. Σωτήρη, έχεις έρθει σε αμήχανη θέση να είσαι μόνος ανάμεσα, ας πούμε, σε. Εσύ ήξερες ότι είναι ποτέ παραλία γυμνιστών. Ήξερες, το ξέρεις. Άμα πας Ανάφη, θα πας οπωσδήποτε στο Ρούκουνα. Οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Δεν πήγες Ανάφη. Ναι. Γιατί πήγες έτσι όμως. Ξέρεις πως την έχουνε. Είναι μια παραλία. Τι φωτογραφίες έβγαλες. Θα σου πω. Το τοπίο, ρε. Το τοπίο ή. Τι έβγαζα. Όχι, ρε. Τι με βλάκτη έβγαλε. Η Μόρια. Άντρε. Λοιπόν. Η παραλία είναι μία. Πονηρός. Είναι μία. Που έβγαζε και καλά τα βράχια από πάνω. Έχουν δώσει, έχει δώσει ο Δήμος της Ανάφης την μισή στους κάμπερς. Ναι. Οι οποίοι κάμπερς είναι βασικά όλοι γυμνιστές. Ναι. Όλοι. Αυτοί έχουν κάνει κατάληψη όμως στα 2/3. Εγώ τους το έλεγα και γελούσανε. Είναι ο φασισμός των κάμπερς. Μιλάμε για φασισμό. Το έλεγα και γελούσανε.
στην αριστερή μεριά ήταν όλοι μαγιονάτοι. Και κάποιοι πήγαν για καβάλα, εγώ πήγα εκεί ανάμεσα και εδώ μιλούσε και τα λοιπά. Κάτι Αθηναίο, ψηλά του, ωραίο τύπο και τα λοιπά. Μια κοπέλα που ήταν δεύτερο έτος σε σχολή θεάτρου. Μιλήσαμε κάποτε, ήταν να βρεθούμε το βράδυ, έγινε μπέρδεμα. Αυτή πήγε με κάτι με τρεις άλλους, κάτι. Έναν μαύρο και έναν Πολωνό, δεν ξέρω τι. Είχε ιστορίες, ναι. Φανταστικά, ναι. Μπράβο. Νησάρα. Τώρα αλήθεια λες, πήγε με μαύρο και Πολωνό. Όχι, είναι παρέα ήταν. Εντάξει. Ασφάλιση Μαργαριτόπουλος. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, σας ασφάλιση Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Μπες τώρα, ναι, εσύ που ακούς, στο μαργαριτόπουλος.com και στο νέο τηλέφωνο 2310 911 701. Ευχαριστούμε και τον Μαργαριτόπουλο και την Dialog που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της Τρόικας. Αχ, βρε το Σωτήρι. Δεύτερη ώρα Τρόικα εδώ πέρα. Μάριος Λαμάς, Χρήστος Αλεντής, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Δασκαλάκης. Θα πάμε μαζί. Γραμμές ανοιχτές 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54-5-26. Πες τι δίνουμε. Μην ξεχνάς, δύο μονές προσκλήσεις. Παύλος Παυλίδης, B-Movies, Σάββατο 23 Φλεβουαρίου στο Principal Club Theater. FM και ενώ όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις live ή Παύλο Θεέ ή Παύλο Πρίγκιπα και το αποστέλεις στο 54-5-26. Σε κομμάτι όπως αυτό από ένα από τα 10 καλύτερα άλμπουμ στο ευρωπαϊκό ροκ της δεκαετίας του 90, ξεκάθαρα. Όποιος το αμφισβητεί μπορεί να βγει να το συζητήσουμε, έτσι. Το «Μια ματιά σαν βροχή» είναι στα 10 κορυφαία εναλλακτικού ροκ άλμπουμ της δεκαετίας του 90. Τόσο μα τόσο απλά. Και είναι η σεζόν εκείνη όταν κυκλοφόρησε που τους είδα 13 φορές σε ένα καλοκαίρι. 13 φορές. Τέλη Μαΐου με αρχές Σεπτέμβρη, 13 φορές. Είναι το προσωπικό μου ρεκόρ σε γκρουπ. 98. Το 97. 7. Είναι κάτσε. Ναι, 97. Ανοιχτές οι γραμμές. 2310-287-888. Από κινητό. 6945-287 και 3 οκτάρια. Να καλημερίσουμε και τον Πάνο τον Τόλιο που παίζει τα μοναδικά αυτά τύμπανα που ακούγονται εδώ πέρα. Να καλημερίσουμε τον Βασίλη τον Κουνταρούλη που είναι πλέον στο Άγιο Όρος. Ο πληκτράς που άλλαξε τα πλήκτρα στην ελληνική σκηνή και εδώ και αρκετά χρόνια εγκατέλειψε τα εγκόσμια και μονάζει στο Άγιο Όρος. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κανένα σύνθη εκεί πέρα μαζί του. Τα μοναδικά πλήκτρα του Βασίλη Κουνταρούλη. Τα μοναδικά. Ηλικία περίπου. Αλλά ο Βασίλης είναι για πάντα εκεί, έτσι. Που θυμάστε τι γινόταν, έτσι. Τα κοριτσάκια λιπόθυμα. Ναι. Και με Βασίλη Κουνταρούλη στα live. Τι γινότανε. Ο Βασίλης είναι εδώ και πολλά χρόνια στο Άγιο Όρος. Να είναι καλά ο Βασίλης. Να είναι καλά. Πόσο περίπου, Μάριος? Α, τη ηλικία τώρα. Πόσο είμαι εγώ? 42. Αφαίρεσε. Εγώ πιτσιρικάς πήγε. Αφαίρεσε 10 χρόνια. Μάλιστα. Να είστε καλά, παιδιά. Μας ακούτε και από Αθήνα. Φανατική με σπαθιά. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Ναι, επόμενη γραμμή. Όπα. Γιάννη. Καλημέρα. Ακούμε σπαθιά. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ. Πάμε. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Θωμάς Στόντον. Γεια σου, Θωμά. Θωμάς Στόντον, οπαδός του Ηρακλέους. Θωμά, με μεγάλη προσοχή. Και της Λίβερπουλ. Όχι, και... της έξω από εδώ. Τι έγινε. Τι έκανε. Όχι, της έξω από εδώ, λέω, τι έγινε. Όχι, της έξω από εδώ στην Αγγλία, ναι. Ναι. Χτες δεν το είδες, είπες. Το... Δεν είδες, έκανες από το ξύνο. Είδα μόνο γκολ και ψηλά φώτα. Εντάξει, αν έβλεπες αυτό που ακύρωσε με αυτή τη χαζομάδα, αυτό το VAR. Το είδα. Α, αυτό το είδες. Σε ποιο? Τα είδα. Πόσα τέτοια χειρότερα έχει κάνει, ας πούμε, στο, Μαρκο, στο Αθλητική Μαδρίτης, ναι, ο Γιουβέντους. Ο Τάγκα Φέργκισον και ο Κασκαρίνο, ας πούμε. Τι είναι αυτό, τι τον έκανε εκεί, ας πούμε, και ακυρώνει αυτό το γκολ. Ναι, το είδα να πω την αμαρτία με αυτό μία φορά. Θέλω να το ξαναδώ. Το είδα μία ή δύο. Ναι, αυτό το πράγμα, προσωπική άποψη, μη σώσει να έρθει στην Ελλάδα. Ναι. Ούτε το θέλω, ούτε απ' έξω. Ναι, και εγώ δεν το θέλω. Μόνο το line technology, τίποτα άλλο. Το line technology, ναι. Το goal line technology, λες, ναι. Το goal line, ναι. Ναι, αυτό ναι, γιατί αυτό είναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Goal της Juventus ακύρωσε. Όχι, Ατλέτικο. Ατλέτικο, στο 0-0. Όταν βρέθηκε αυτός ο Δεμπακάρα που λέγεται Κοντίν. Στο 0-0, τρία βάρισε. Στο 0-0, τρεις φορές χρήση VAR. Το ένα βέβαια το σώζει, έτσι, το πέναλτι. Εντάξει, το σώζει, γίνεται απ' έξω. Απ' τη μια να το σκεφτείς το απλά η γοητεία στο παδό. Είναι αυτό που λες εσύ. Το πέντε ήταν υπέρ της Ιουβέντους. Είναι να βρεθεί ένα μπαλόνι μες στο γήπεδο να μπει γκολ σαν το Ρέινα τότε. Σαν το Ρέινα με τη Σάντερλαντ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι. Δηλαδή να κλείσουμε για πάνω την οροφή, να, γίνεται, να μην έχει βροχή, να μην έχει χιόνι. Δεν είναι έτσι, παιδιά, το ποδόσφαιρο. Μπράβο. Αυτό με την οροφή με πεθαίνει. Άστο. Όχι, έλεος. Ναι. Όταν ακούω οροφή σε ποδόσφαιρο, φύγε, κλείστο, άστο.
Φύγε, ή πάνε. Να βρει το γήπεδο της, όπως τη Λάρισα τώρα να μπορεί να, η μπάλα να πηγαίνει σε λες και καταπιεί μου. Ναι. Είναι όλο αυτό το ποδόσφαιρο. Μπράβο. Ο τζόγος. Αυτό, ο τζόγος, ναι. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι αν θα ήθελα να έχει ακυρωθεί τον γκολ του Μαραντόνα με την Αγγλία. Όχι, να μην ακυρωθεί. Όχι. Αυτό είναι ο μύθος. Τι έχει χτιστεί γύρω από το χέρι αυτό. Που εμένα με πονάει, έτσι. Μου διέλυσε τη ζωή εμένα τότε. Εκείνο το μεσημέρι. Εντάξει. Ή το 66 αν είχε goal line technology και το. Μπράβο. Εντάξει, μπράβο. Υπάρχουν και μερικά στοιχεία μαγείας, παιδιά. Που. Η γοητεία του γκολ του 66, Θωμά, είναι για παράδειγμα. Το ξέρω, νομίζω το έχουμε ζητήσει με σένα. Α, με την ιστορία, με το άλμα. Οι Άγγλοι παίζανε πριν περίπου 10 χρόνια με το Καζακστάν. Ναι. Με το. Ναι. Συγγνώμη, με το Αζερβαϊτζάν. Ναι. Από όπου ήταν διαιτητής, λες, θα πει. Ο βοηθός. Ο βοηθός, ο βοηθός, ναι. Πήγανε στα νεκροταφεία στο μνήμα του όλοι οι Άγγλοι. Και κατέβησαν όλοι οι Στεφάνοι και τραγουδούσαν God save the Queen. Δεν υπάρχει αυτό. Ο. Ναι. Και πάθαν πλάκα. Ο. Ο. Πέστρο, ο Μπαχράμοφ. Ο τέτοιο. Ναι, ναι. Στο Αγγλία γιατί είναι Τινήσιος, δεν ήτανε. Είναι Τινήσιος, μπράβο. Ναι. Μπράβο, ρε σκύλε. Και ο βοηθός τι είναι. Δεν το βλέπει και ο Τινήσιος, ο Μπενασέρ. Μπενασέρ, ναι. Και ο βοηθός, ο Βούλγαρος. Βούλγαρος. Γιατί έχει γίνει και ο Βούλγαρος ο βοηθός. Ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι. Ο επόπτης τότε. Με το χέρι, βέβαια. Πιο πολύ έχει ο βοηθός, λέει ο Σωτήρης, σωστά. Ναι, ναι, μα το είπα, ναι, το είπα, ναι. Είναι καθαρά στην ευθεία του, η δικιά του πλευρά. Είμαστε και άλλες γενιάς τώρα. Σκεφτείτε ότι σε κάποια χρόνια θα διαιτητεύουν διαιτητές οι οποίοι έχουν αποδώσει από το PlayStation. Εντάξει, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ναι, βέβαια, τώρα μιλάω με παιδιά και μου λέει. Ναι, καλώς ναι, εγώ το ζω με τα ανήψια μου, παιδιά. Εσύ, Θωμά, δηλαδή να σου πω κάτι. Μέσα από το PlayStation. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται, ρε παιδί μου, στην UEFA. Μερικά πράγματα έτσι. Καταργήσατε τον κυπελούχο. Τελευταίο τελικό ήταν το 98-99. Το Λάτσο Μαγιόρκα. Και τώρα πα. Έχει απαξιώσει εντελώς το UEFA. Έχει φτάσει η Λάντ, α πούμε, πρώιμη τελικά με την Πάρμα. Παίζουμε τα δεύτερα. Μόνο αν φτάσουν η τελικά και αρχίζει να έχει τζόγο, ρε παιδί ότι πάνω πάρει το τρόπαιο. Και τώρα ενώ καταργήσουμε τον κυπελούχο, πα το να κάνει Europa League Β και κάτι χαζά. Διέλυσε τα όλα, κάτω από το Champions League υπέρ. Δηλαδή παίζουν κάθε χρόνο σχεδόν ήδη και ήδη. Τα είπε όλο ο Θωμάς. Τα είπε όλο ο Θωμάς. Όλα γίνονται για τους ισχυρούς. Για τους ισχυρούς, παιδιά. Κάποτε ήταν τρεις ξένοι, βγήκε αυτός ο απίθανος ο Μποσμάν, ένας ποδοσφαιριστής της σειράς εντελώς και άλλαξε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τύπησε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μπράβο. Μπράβο. Και χάνουμε τη μοναδική στιγμή που την έζησα, νομίζω στο κοπή. Καφτατζόγλιο στάδιο, παραμονή Ελλάδα-Ολλανδία, προπόνηση Ολλανδίας. Μιλάει ο Ρουτ Γκούλιτ. Εγώ είμαι από πίσω. Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος. Stranger. Τι έχει πει, στο κοπή. Θωμά. Όχι, πες μου. Τότε ήταν ο κανονισμός για τους τέσσερις ξένους. Για τους τέσσερις ξένους. Και ρωτάει ο Θεοφιλόπουλος. Είχε γίνει τέσσερις μετά, Σωτήρη. Κάποια στιγμή. Τρεις! Δεν ακολουθούσε αυτό. Τρεις! Δεν είναι του η ουσία αυτή. Τρεις! Του λέει What's rude? What's your opinion of the UEFA rule for the three strangers? Λέει ο Γκούλιτ, what? Λέει the three strangers. Και από πίσω εγώ μαζί με έναν άλλον και οι δύο φόλα Αγγλία τραγουδάμε Strangers in the night. Ποιο stranger? Να είσαι καλά. Γεια σου, Θωμά. Γιατί και η ιστορία του ποδοσφαίρου αδικεί. Ναι, θα το βρούμε μετά τον Κροατή. Ναι, καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Ο παδός του ΠΑΟΚ είναι. Εγώ λέω ρε παιδιά να πέσουμε και σε χαλίκι. Γιατί είναι εξελιχθεί το ποδόσφαιρο δηλαδή. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Άμα θα ξανασφάσουν όμως, μην πεις γιατί δεν έχουμε βάρ. Ναι. Κύριε Έλλη. Ακούς. Και ο Παναγιώτης έχει ίδια άποψη, ξέρεις. Όχι ίδια, αλλά. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Άμα θέλετε, μπείτε σε μια χρονομηχανή και πηγαίνετε στο 1983. Τι να κάνουμε. 2019 έχουμε. Το ποδόσφαιρο πες, το ποδόσφαιρο τι. Εξελίσσεται και πηγαίνει προς αυτή τη δικασία. Για μένα θα γίνει πιο δίκαιο. Πιο δίκαιο. Τι γοητεία έχει να σας φάζει ο άλλος δηλαδή. Ναι, αλλά τι γοητεία έχει να πας τώρα να παίξεις ας πούμε στην Ουκρανία και με κάποιο τρόπο ρε παιδί μου το φαβορεί, πες ότι δεν ήταν Ολυμπιακός, δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί που έχει μείον 8, να είναι κλειστό το γήπεδο και να έχει 20 βαθμούς. Κατάλαβες. Ποιος είπε ότι το να κλειστά. Καλό. Όχι βέβαια. Τι πράγμα? Εγώ λέω για την αντίδρασή σας για το VAR. Δεν σου λέω για το κήπεδο. Ναι, για το VAR. Για το VAR. Κοίταξε, η γοητεία στο ποδόσφαιρο και η ιστορία του ποδοσφαίρου έχει γραφτεί με γοητευτικές αδικίες. Όχι ρε φίλε. Ή πιθανές αδικίες. Ή πιθανές αδικίες. Ναι, για σένα. Όχι για μένα. Όχι για μένα. Για εκατομμύρια άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή να σου πω κάτι. Προφανώς αν υπήρχε VAR το 83,
τελικό στο ΆΚΑ θα πήγαινε ο Ηρακλής. Όχι η ΑΕΚ. Θα ήταν ΠΑΟΚ Ηρακλής. Με το χέρι του Κότη. Με το χέρι του Κότη. Έχει τη γοητεία του όμως για μένα. Δεν έχει γοητεία, ρε φίλε, γιατί είστε να πάω στο τελικό και σας φάξανε. Έχει τη γοητεία του. Εντάξει, έχει τη γοητεία του. Πήρα κάτι πριν από του Ηρακλή, έτσι. Δεν πρόκειται τον ΠΑΟΚ για να πει. Άμα είσαι μαζόχα και θα αρέσει να τους φάζουν, άλλο καλά. Απλά αυτό που θέλω να καταλαβαίνω από σένα, ξέρεις ποιο είναι, ότι αν είσαι σε άλλη χώρα θα το ήθελες. Στην Ελλάδα λες, ρε παιδί μου, το θέλω για άλλους λόγους. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει στο ποδόσφαιρο εδώ και 30-40 χρόνια, ας πούμε. Ρε φίλε, τώρα εντάξει, πλάκα με κάνεις. Αλλά τώρα είναι κάπου στη μέση το ποτήρι με το νερό. Εγώ έχω την καλύτερη ομάδα και θέλω να έχει βάρει. Πειράζει. Καλά, τώρα το κάνεις, δεν είναι τώρα, άστο. Εντάξει, κάνεις μια προσέγγιση ψυχρή και κοινική, άστο. Άστο. Καλά, εσύ. Ωραία, να σου πω, να σου κάνω μία ερώτηση για να κλείσουμε. Γιατί περιμένει και η επόμενη ακροατή. Να σου κάνω μία ερώτηση για να κλείσουμε. Στο κύπελο Ελλάδος. Στο κύπελο Ελλάδος. Θέλεις τα ματς να είναι σε όλα, με όλες τις φάσεις διπλά. Όχι, εμένα πρέπει να είναι μονά. Σε παραδέχομαι. Και να παίζουν ακόμα και οι ομάδες από το Άλφαρες τεχνικό. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι μαζί σου. Ωραία. Κλείσε. Σε παραδέχομαι. Για να έχει ο μικρός ακόμα. Μπράβο. Γιατί να σου πω κάτι. Άρη Σαββάτου Ολυμπιακός. Τι μου το κάνεις δεύτερο μάτς, παράδειγμα λέω, έτσι, Καραϊσκάκης. Δηλαδή, τι ελπίδες έχει ο Άρη Σαββάτου. Να κάνει τι. Αυτό. Μαζί σου. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, είμαι ο Ανδρέας της Νέα Υόρκης. Καλημέρα, Ανδρέας από το Bronx της Νέα Υόρκης. Πάμε. Ναι. Πήγα, είχες πει μια εκπομπή και είχες να ζει μια κοπέλα έξω και στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Και βγήκε ένας κύριος και πήγε στο Google και την έχει φωτογραφία. Πήγα και εγώ στο Google τώρα και σε βρήκα. Μπορεί να μου πεις ποιος είσαι εσύ, ο Μάριος είναι ο Μεσαίος. Έχεις δει την εκπομπή, είναι φωτογραφία, Τρόικα. Μεσαίο λέει εμένα. Ναι, ναι, πήγα στο Τρόικα. Είμαι αυτός που είναι ο πιο στιλάτος. Ο πιο στιλάτος, ο πιο ωραία αντιμένος. Ο Μεσαίος εσύ. Ο Μεσαίος εσύ. Μπράβο. Εγώ είμαι ο Μεσαίος. Ο Μεσαίος είμαι εγώ. Τι φωτογραφία είδες, με φανέλες που φοράμε ή με τα κουστούμια. Με φανέλες. Ένα στη δεξιά, να σου πω εγώ δεξιά, ποιος είναι ο ξυρισμένο το κεφάλι. Ο Ασλαμής. Όχι, δεν είχε στη μέση και κάτσε. Περίμενε. Ένας που είναι σαν τον Ζάκα Λιφιανάκη είναι ο Παπαδόπουλας. Ρε φιλαράκο, εγώ είμαι στην Αμερική. Με την κίτρινη φανέλα, με την κίτρινη φανέλα, δεν βλέπεις εσύ. Ένας που έχει μουσεί, ποιος είναι. Εγώ. Ποιος είσαι. Αυτός! Άντριου, θα ξαναδείς τη φωτογραφία και θα πεις ο ένας φορούσε φανέλα του Άρη, ο ένας φορούσε φανέλα του Άρη θα ήταν προφανώς ο Τσαλτίδης. Δεν έχει φανέλα του Άρη, μια κρύα φανέλα φοράει. Αυτός με το μουσί ποιος είναι. Α, της Λίβερπουλ. Δύο, εγώ κίτρινη φοράω της Λίβερπουλ. Αυτή που είναι με τον Μαραντόνα είμαι εγώ. Μην μιλήσει κανείς, μην μιλήσει κανείς για μισό κλάσμα. Μην σε κοροϊδεύουμε, ρε φίλε. Αντρέα, μην το πεις στον αέρα εσύ, ούτε τα παιδιά. Ο πρώτος που θα στείλει. Σωστή απάντηση, FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54526, ο πρώτος. Πώς λέγεται στο όνομα η σύζυγος του Ανδρέα. Μην το πεις Ανδρέα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ο πρώτος που θα στείλει. Να δω αν προσέχετε τι λένε οι ακροατές. Πάμε. Πες μου ποιος είναι ο πρώτος δεξιά δίπλα σου. Ποια φωτογραφία βλέπεις. Πες ρε, με την κόκκινη φανέλα είναι ο Ασλαμής. Δεν ξέρω κόκκινη ρε φιλαράκο, ένας που έχει... Ρε αχρωματοψία έχεις! Δεν βλέπεις τις φανέλες! Δεν τη βλέπει τώρα τη φωτογραφία, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Δεν τη βλέπω ρε, στο κινητό είμαι, στο κινητό σε παίρνω τη. Ωραία. Θα την ξαναδείς τη φωτογραφία. Με το ξυρισμένο το κεφάλι είναι ο Ασλαμής. Στη μέση, ο στιλάτος που είπες, είμαι εγώ, ο Χρύσαυδος, ο Αριανός. Εγώ, βρε. Και δε αριστερά με το μουσί, ο πιο κοντός από τους τρεις, είναι ο Παοκτσής. Μπράβο, ο κοντός είναι ο Παοκτσής, ο κοντόχοντρος. Αυτός που είναι σαν μεσογειακή εκδοχή. Μιλάει ο 79, ρε, ένα πόντο μας περνάει. Λες ο άλλος, ρε, θράσος. Είσαι πιο συγκριτικά. Θρασίτατος είσαι. Συγκριτικά, ρε, φίλε. Είσαι θρασίτατος. Ο Μπρους Γουίλης σε μεσογειακή εκδοχή είμαι εγώ. Και ο Τσαλτίδης είναι που φαίνεται, τον βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χοντρός αυτός και έχει χάσει κάποια κιλά. Είναι ο Τσαλτίδης. Αυτή. Τα βρήκαμε. Ψητοπολείο, έλα, πες τη δίδυμη γρήγορα. Λιποθύμησε. Ναι. Μόλις άκουσε ότι είσαι ο πιο κοντός, ναι, λιποθύμησε. Ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Λαχταριθά μπέργκες, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ για μέτρητες επιλογές, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από την Μονή Λαζαριστών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 10 60 22 20. Προσέξτε! Μπράβο ρε! Νάτο! Μπράβο ρε γατόνια! Είστε γατόνια! Δύο ζευγάρια φύγανε γιατί απαντάτε με διαφορά ο ένας από τον άλλον 1,5 δευτερόλεπτο. Είναι αμαρτία, ναι. Το θυμόσασταν? Ναι, το θυμόμαι. Το δεύτερο. Το ονείλ θυμόσαστε. Ναι.
Κριστίν Ονίλ. Θυμάστε όχι μόνο το Κριστίν και το Ονίλ. Είστε Γατόνια, Ηλία Σιρόπουλο και Μωυσή Στεφανίδη από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεω Opticon Express. Πρώτα ήρθε ο Μωυσή και 1,5 κλάσμα μετά ο Ηλία ο Σιρόπουλο. Μωυσή Στεφανίδη, Ηλία Σιρόπουλο, είστε Γατόνια. Κριστίν Ονίλ είναι η Αμερικανοϊρλανδή σύντροφο του Ανδρέα. Εκτιμώ πολύ στον Ανδρέα το ότι παντρεύτηκε Αμερικανίδα. Πραγματικά θλίβομαι για Έλληνες που είναι χρόνια στην Αμερικανοϊρλανδία. Πραγματικά θλίβομαι για Έλληνες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χρόνια και παντρεύονται Ελληνίδα. Είναι δράμα και ειδικά πόντια. Είναι πραγματικά τραγικό. Γνώρισα άνθρωπο που το έλεγε με περηφάνεια. Ζω, λέει, στο Σικάγο. Σουμέλα. Ήμουνα 12 χρόνια και γνώρισα τη γυναίκα μου. 6 χρόνια μετά του λέω: ναι, τι είναι, λέω, από εκεί πέρα, σικαγιώτησα. Όσοι μου λέει. Πόντια από το Κιλκής. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Πραγματικά θλίβομαι. Break και επιστρέφουμε. Δύο μονές προσκλήσεις. Παύλος Παυλίτης live Σάββατο βράδυ στο Principal. Αχ, ζούμε μεγάλες στιγμές στην Τροϊκά και σήμερα. Έχουμε αλλαγή ηχολήπτου. Αποχώρησε αποκαμωμένο ο Σωτήρης Ζεσκαλάκης και έχουμε κοντά μας τον Χρήστο τον Κιώση. Θα συνεχίσουμε μαζί του μέχρι τις 12. Μένουν ακόμη 22 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά τον χρόνο αυτού του κόσμου. Για να διεκδικήσεις την μία από τις δύο μονές προσκλησούλες για το live του Παύλου Παυλίδη στο Πρίσπαρ Σάββατο βράδυ. Αύριο είπαμε προσκλήσεις για Μάρτιν Τέρνερ, Wishbone δηλαδή, στο 8ball. Προσκλήσεις για την Παραστασάρα Αρίστος στο Θέατρο Αθήνεων. Η πρεμιέρα είναι αύριο. Θα δίνουμε εμείς για το Σάββατο. Θα δούμε όμως για ποια. Από Γιαματινή βραδινή θα δούμε, το ξέρουμε ακόμη. Να είστε πάντα στο τιμότητα, ας πούμε. Και ίσως δίνουμε και δύο μονές για Παυλίδη αύριο. Έξτρα. Πέρα από τις σημερινές. FM και ενώ ονοματεπώνυμο γράφεις δίπλα live. Αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές 23 10 287 888. Άλλο συλλήπτο κομμάτι, Μάρι. Πω, πω, τι είναι αυτό, ρε φίλε. Άλλος. Τι είναι αυτό το δεν πράγμα. Το άλμπουμ δεν υπάρχει. Καθώς... Μια ματιά σαν βροχή, ξεκάθαρα. Θα το λέω αιώνια στα 10 κορυφαία ευρωπαϊκά ροκ άλμπουμ του 90. Προχθές που είχε βγει ο Κυριάκος που έλεγε για την Μπάγκερ και τα λοιπά, δες πώς την έχει βοηθήσει πάντως η τύχη. Εγώ δεν τα θυμάμαι, βέβαια, το 94-85-86. Το 94 με τη Λίντς ο τελικός, έτσι. Ο τελικός με τη Λίντς είναι η πιο μεγάλη σφαγή συλλόγου σε ένα μάτς. Σε ένα μάτς. Δεν υπάρχει. Το έχεις δει εσύ το. Δεν υπάρχει. Το έχω δει. Α, το έχεις δει. Εντάξει, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Τέτοια σφαγή δεν υπάρχει. Υπάρχει, συγκρίνεται μόνο. Πάλι όλο στοιχεία είναι η Λίντς United στο Καφτατζόγλιο από τον Μίχα με την Μίλαν τελικό κυπέλλου κυπελούχων. Έτσι. Νομίζω ότι ο Μίχας ζει ακόμη ο άνθρωπος. Μακάρι να ζει και να είναι γερός και να ζει. Μακάρι. Έχω μάθει ότι ζει. Μακάρι. Και δες τώρα, το 76 που λέει ο Κιώσης, η Σέρετ Χέλη είχε δοκάρια χαμός γινόταν και το παίρνει πάλι Μπάγερ. Ναι, ρε. Και το 75 σοβαρίζει το 90 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι φοβερό, έτσι. Δεν έχει χάσει τελικό πρωταθλητριών. Ναι. Δεν έχει χάσει, αλλά δεν έχει πάρει κανένα. Γιατί στα 90 δεν χάνει από κανέναν. Φοβερό. Μπράβο. Να το σκεφτείς. Μετά στον επαναληπτικό, εντάξει, σχεδόν υπάρχει μόνο Μπάγερ. Ναι. Σχεδόν. Α, εντάξει, okay, ναι. Στον επαναληπτικό. Ναι. 4-0 έλεγε εκείνη. 4-1. Νομίζω 4-0. 4-1. 4-1, ναι. Εκεί πέρα έτσι. Την Μπάγερ. Η σύζυγος του Ανδρέα μάλλον είναι ο Κυρκότσος. Φέρε τα γυαλιά ρε σερσερί, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Τα γυαλιά είπαμε. Μ' αρέσει. Φίλε, αυτά τα λέγει η γιαγιά μου. Σερσέμι, σερσερί. Η γιαγιά μου σκορεμένη, γλυκερία. Διάβασε του Ρωμανίστα. Ο Ηλίας είπαμε και ο Μωυσής, έτσι, τα γυαλιά. Του Ρωμανίστα. Α, μάλιστα, καλά που το είδες. Ναι. Θα το περνούσα στον Τούκου. Μάριε, για κάθε μύθο που έχει συνδεθεί με διαιτητικό λάθος, υπάρχουν χιλιάδες διαιτητικά λάθη σε άγνωστα παιχνίδια που έχουν αδικήσει ομάδες και καριέρες. Το ίδιο λες όμως. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Το ίδιο λέτε. Μα ο μύθος του ποδοσφαίρου και ένα μέρος γοητείας του είναι η ιστορία της αδικίας. Είναι η ιστορία της αδικίας. Πάρα πολύ απλά. Όπως και η ιστορία δικεί, ρε παιδί μου, ομάδες του παρελθόντος. Ας πούμε, η Νάπολη πήρε το πρωτάθλημα, παίζει πρώτο γύρο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αποκλείται, τελείωσε, πάει. Και τώρα σου δίνει δυνατότητα σχεδόν εύκολα να φτάσει στο 16. Όχι, εύκολα να φτάσει στο 16 και μετά έχει τα νοκάουτ. Οκ. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, πέρασε στον Τούκου το θεματάκι μας με αυτή την περίφημη ιστορία. Θέλω να τοποθετηθεί ο Χρύσανθος και ο Παναγιώτης. Βγαίνουν 2-3 παοκτσίδες. Ο ένας είναι ο Νίκος από τα Γενιτσά. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Και τα άλλα παιδιά, τέλος πάντων, στον Γιώργο Ζαγόρα. Και έχουν πρίξει τον κόσμο το εξής. Είδες Γιώργο, τα ball boys των ομάδων, αυτά όλα θα γίνουν οπαδοί δικοί μου. Γιατί θα γίνουν. Που ζητάνε τη φανέλα στον Ατρόμητο, στα Σπάτα, εδώ εκεί. Γίνανε, όχι. Ζητάνε τη φανέλα στον παικτών μου. Μπράβο. Εγώ, γιατί διακρίνω μία αποθέωση της εθεροβομανίασης και έναν
ασύστολο μεγαλοειδεατισμό. Παρακαλώ πάρα πάρα πολύ, αν πιστεύει ο κύριος Τσαλτίδης ότι τα παιδάκια αυτά θα γίνουν αύριο μεθαύριο οπαδοί του ΠΑΟΚ. Στο κρατικό της Πηλαίας πάντως ζητούσαν τις φανέλες του Σπανούλη και του Διαμαντίδη και όλων των υπολείπων. Άρα είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Όταν παίζουν τα σπάτα με τον ΠΑΟΚ, είναι φυσιολογικό να πάει να πάρει τη φανέλα. Ναι, σου λέει. Του 2000, ρε φίλε, δεν γινόταν αυτό, σου λέει. Τι λες, αγόρι μου. Τι λες. Τελευταία εμφάνιση του Πρίγιοβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Συλλεκτική φανέλα και δεν τη ζητήσω. Όταν παίζατε αντίστοιχα σπάτα με τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβε, σου λέει τώρα ο Παναγιώτης. Αυτό σου λέω. Σου λέει το 98, α πούμε, που έπαιξε ο ΠΑΟΚ παράδειγμα στα αντίστοιχα σπάτα τότε. Δεν ζήτησε κανείς. Το 98 δεν υπήρχε. Μπορεί να ζήτησε. Δεν όχι, υπήρχε, βαθμό, δε, όχι, τη ζητούσε, αλλά καμία κάμερα και κανένα ίντερνετ δεν το αναπαρήγαγε. Δηλαδή, εσύ τι λες ότι. Εσύ δεν πιστεύεις ότι υπάρχει τώρα έξαρση με παιδεραστές και τέτοια. Υπάρχει τώρα έξαρση. Δεν υπήρχε πριν 50 το χρόνια. 60, το 70, πριν 100 χρόνια. Πριν 150 χρόνια. Αυτά που διαβάζεις τώρα και λες. Με το, πώς το λένε, στο Βατικανό που βρήκανε διάφορους να κάνουμε τα παιδάκια, για πότε λένε. Το 1950, το 1960 και βγαίνουν τώρα. Γιατί, γιατί τώρα αναπαράγονται τα πάντα. Γιατί να μην ζητάνε φανέλες. Και βγαίνει ο κάθε. Όχι, ξέρεις τι, σαν να μου λες. Αφού ζητούσα παλιά φανέλες του Ηρακλή και του Χατζηπαναγή, άρα ζητάνε και τώρα. Βέβαια, ναι. Είσαι παραπάνω. Αν υπήρχε Χατζηπαναγή. Δεν ζητάνε, αυτό λέω. Αυτό λέω. Αν υπήρχε Χατζηπαναγή. Αν υπήρχε Χατζηπαναγή. Όχι. Ωραία, με την ίδια λογική που λες εσύ. Μα σου λέει επειδή είναι ο. Επειδή στο προσκήνιο πάω, γι' αυτό το λέω, ρε φίλε. Παναγιώτη, άμα πάει ο Γκάλη, δεν θα του τη ζητήσουνε. Γιατί είναι ο Γκάλης όμως, ρε εσύ. Αυτό ακριβώς. Εάν πάλι ο Αδέλης δουλειά, δεν το ξέρουν. Αυτό ακριβώς. Απλά δεν σημαίνει ότι θα γίνει παιδιά ο παδός. Ζητάει είναι η εποχή τέτοια. Άντε τώρα που δεν εξάλλου, εσύ, το παιδάκι, φανέλα, το παιδί. Παίρνεις, ναι. Φανέλα παίρνεις και για άλλους λόγους. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να, είναι, να κάνει συλλογή ή τίποτα άλλο. Μπράβο. Θα πάει μετά ένα στο Ολυμπιακού, θα ζητήσει και από τον Ολυμπιακό. Άστα τα συλλογές και τέτοιες. Συλλογές κάνουμε εγώ και Ασλαμάς. Συλλογή τώρα πας και παίρνεις του Σπανούλη. Γιατί δεν παίρνεις, φίλε, ενός καλαθοσφαιριστή, ας πούμε, του Πανελληνίου. Αν κάνει συλλογή. Βρήκα ένα πιανού πήρε, ρε φίλε. Τι πιανού πήρε. Πιανού φανέλα ζήτησε τον Ballboy. Ζητάνε. Δείχνει ένα. Ζητάει του Ολιβέιρα ένα παιδάκι προσέ. Του Φουτούδη. Τσούμπα. Πού παίζετε, ρε Παναγιώτη. Α, στον Απόλλωνα Σμύρνης. Τώρα είναι η μόδα. Εξάλλου. Εξάλλου το παιδί είναι παιδί που λέμε. Δεν ξέρει. Είναι παιδί. Τον Ballboy δεν θυμάμαι στην Τσούμπα να ζητάει φανέλα του Ballboy. Του Απόλλωνα Σμύρνης του Ούγκο Σόουζα πήραν. Κατάλαβε πάψη τώρα τι λέει. Κατάλαβε τον Όνα Σλάμα τι λέει. Το παιδί δεν ξέρει. Παιδί είναι που λέμε. Ρε Ούγκο Σόουζα έδωσε την φανέλα του. Ναι. Ο Ούγκο Σόουζα, όταν κέρδισε ο Άρης εκεί ήμουνα, έδωσε τη φανέλα του. Ο Πορτογάλος στο στόπερ, 19 ετών. Τι ήταν, Αριανός ήταν. Μπαμπάς με το παιδάκι που είναι. Περιμένουν τρεις στην αδικία. Πάμε γραμμές. Να τοποθετηθεί. Μήπως παίρνει φανέλες Πορτογάλων. Να τοποθετηθεί και οι φίλοι μας. Τρεις περιμένουν, πάμε. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, λίγο δυνατά, φίλε, όνομα και ομάδα. Και λίγο δυνατά. Μα ακούς τώρα. Σ' ακούμε, ναι, πάμε. Ωραία, Γιώργος Άρης. Γιώργος οπαδός του Άριος. Πάμε Γιώργο, πάμε. Λοιπόν, πάνω στο θέμα που λέτε. Μπράβο. Εγώ θα σου πω το εξής. Αριανός είμαι, έτσι. Ναι. Και θα σου πω και φόλα. Αλλά έχω συναντηθεί με τον Πρίγιοβιτς πριν φύγει από τον ΠΑΟΚ. Και ναι. Έχω βγει και φωτογραφία μαζί του. Τι είπα να πει, ότι έγινε ο παδός του ΠΑΟΚ. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Τον Παπαδόπουλο ρωτάω, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι. Ή απλά θαύμασα έναν άνθρωπο που μπορεί να τον γούσταρα σαν παίκτη, να τον ήθελα και στην ομάδα μου και απλά βγήκα μια φωτογραφία. Εγώ μαζί. Λέω, τα παιδάκια βλέπουν κάποιους οι οποίοι. Τα παιδάκια, ναι. Αγόρι μου, αυτό πάω να σου πω. Ότι είναι μια μόδα, μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Αυτό λέω, τα ίδια λόγια λέμε. Γιατί ό,τι τους έχεις κάνει οπαδούς, θα το ξέρεις αυτό. Μπορεί να γίνουν όμως, δεν μπορεί να το αφισβητήσεις αυτό το πράγμα. Αδερφέ, δύσκολα. Α, καλά, δύσκολα γιατί από πίσω έχουν κάποιους άλλους, έχουν ένα μπαμπά, ένα θείο, ένα αδερφό που πολύ δύσκολα. Από αυτό το πράγμα να κερδίσεις πολύ δύσκολα το 1%. Ναι. Θα το δούμε. Θα γίνουν τα παιδάκια τώρα στη Ριζούπολη, θα γίνουν πάρα πολλά. Δεν πρόκειται να γίνουν. Γι' αυτό σου λέω ότι το 1% να γίνει. Ωραία, όπως θέλει. Αυτό θέλει να περνάνε. Ότι όλοι γίνονται ΠΑΟΚ, παντού ΠΑΟΚ. Ρε σου λέω. Είμαστε 135 εκατομμύρια. Έχουμε 21.000 διαρκείας και 17.000 εισιτήρια επομένα. Ρε σου λέω αυτό το πράγμα. Σου λέω επειδή ο ΠΑΟΚ έχει επιτυχίες τώρα, γι' αυτό γίνεται αυτό. Πράγμα. Αν γινόταν το 2001, δεν θα πήγαινε όλα τα παιδιά, δεν είναι Ολυμπιακός. Γιατί αμφισβητείς, παιδάκια και γίνονται Ολυμπιακοί. Ναι, έγινε Γιώργο, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Έγινε, γραμμή. Έγινε, έγινε, ναι, κλείσε γιατί περιμένουν και άλλοι τρεις τώρα. Ναι, πάμε Γιώργο. Ναι, ψυχούλα, μέσα εκεί. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι κάποιος σαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ανεβαίνει και στο τέλος μένει ένα κομματάκι να φίλε. Δεν είναι κάτι άλλο. Πραγματικά είσαστε μόνοι. Στο τέλος τι μένει?
ένα κομματάκι να. Για να έλα, έλα. Έρχονται, έρχεται ο Αστερίξ και ο Βελίξ την Κυριακή, πες τους. Το κρατάω ας αυτό. Και... Ρωμαϊκή αυτοκρατορία η οποία σε λίγο καταραίει. Το κρατάω. Καταραίει και όσο αφορά και για τον Κονταρούλη που είπες πριν, Μάρια. Ναι. Το 98 μάλλον θα ήταν η πρώτη του φορά στο Άγιο Όρος που το φιλοξένησα κιόλας. Α, είσαι ιερομόναχος εσύ? Όχι αγόρι μου, μην λες τώρα ότι να είναι, σε παρακαλώ. Εργάτης ήμουν εκεί και απλά τον έπιασε το βράδυ στην περιοχή μου και το φιλοξένησε. Το 98. Πώς είπαμε το μικρό σου, Γιώργος. Μικρός, Γιώργος. Είσαι που βγήκε στις παραμονές του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που έβαζαν το Ρένο. Ναι, αγόρι μου, ναι, αυτός είναι. Με τα τρομπόλια, με τα τρομπόλια, μπράβο. Με τα τρομπόλια είναι και είσαι πολύ τυχερός γιατί είμαι γρυπωμένος, μ' ακούς κιόλας. Είμαι 10 μέρες και τώρα που έχω σκοπεί έχω 2-3 μέρες. Δεν σε πήρα για το μόνο λόγο το ότι ήμουν άρρωστος και ήμουν πυρετό. Μόνο αυτό για να κλείσουμε. Μόνο για να κλείσουμε. Δευτέρα θα σε βγω με ό,τι αποτέλεσμα και να είναι. Αυτό μόνο για να κλείσουμε. Αυτό μόνο για να κλείσουμε, για να μην χάσουμε το σημαντικό. Τον ήξερε τότε ποιος είναι το Βασίλη? Τον ήξερε ποιος είναι? Όχι. Μου είπε το όνομά του ποιος είναι. Να σου πω την αλήθεια και σε ποιο συγκρότημα έπαιζε. Θα σου πω την αλήθεια, δεν το πίστεψα. Ναι. Γιατί δεν τον ήξερα φατσικά το παιδί. Ναι. Και μετά από εκεί βγήκε και έβγαλε ένα CD μόνος του. Το προσωπικό, ναι, όταν, το έχω. Τα έχω. Όταν τον είδα, τότε εντάξει, λέω. Μπράβο. Ωραία, ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία παρουσία, πολύ ωραία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Όνομα και ομάδα, φίλε. Α, είναι ο Κώστας από τη Ρωσία, ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να το κάνεις αυτό κάθε μέρα, αρέσει, όταν σε παίρνουμε τηλέφωνο. Ποιο, Κώστας από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τι να πω. Τέλος πάντων. Κώστας, Έλληνας από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Πάμε για να καταλάβεις τα γρήγορα. Πάμε, Κώστα μου. Πάμε, ψυχή μου. Ναι, λοιπόν, έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Διότι... καλά, φυσικά, ο Παοξής θα έχει δίκιο. Εννοώ εσύ. Άστα να μιλήσει. Ναι, άσε με να μιλήσω μια φορά, ρε, να πούμε το λόγο μας και να κλείσουμε. Σε πιάνω, ναι, παλικάρι, πάνε. Μπράβο. Ναι. Όλα αυτά, η αυτοκρατορία που λέει ο φίλος μας ο Αριανός πριν, τώρα ξεκίνησε, ακόμα δεν φούσκωσε. Η αυτοκρατορία που υπήρχε του Ηλίου Κέσσαρα, που είναι λίγο πιο ευτράφιος από τον Ιούλιο αυτός ο αυτοκράτορας, αυτή είναι που έσπασε και έγινε ένα τόσο δούλινα. Ναι. Που δεν έπαιξε πέρσι στο Τούμπα γιατί έφυγε και φέτος που έπαιξε, μπράβο στα παιδιά, ήταν τίμοι, παίξανε, φάγαν το τρίμπολο και λίγα τους ήτανε. Οι αυτοκρατορίες ήταν παλιότερα του Άρη που και οι διαιτητές υποστήριζαν τον Άρη, που παίζαν οι Βιδάλιδες, οι Ρίγες, όλοι αυτοί οι ΕΟΚ, οι τότε. Το σύστημα αυτό ήταν, υποστήριζε τον Άρη, ναι, υποστήριζε τον Άρη και οι διαιτητές παίζαν. Αυτή η αυτοκρατορία έπεσε και διαλύθηκε. Ναι. Εμείς δεν κάναμε ποτέ αυτοκρατορία. Εμείς κάναμε αυτοκρατορία του λαού. Έτσι, μπράβο. Του λαού. Της του μπάρας που λέει ο Παναγιώτης. Καλά σου λέει αγόρι. Άμα δεν ήταν ο Έλληνας. Ο ΠΑΟΚ είναι στη μόδα, λέει. Ο άλλος λέει το 2004 το ΠΑΟΚ στη μόδα και ο ΠΑΟΚ δεν είχε τίτλο. Άμα δεν ήταν ο Ιβάν, θα ήσουν τώρα μαζί με τον Ηρακλή. Γιατί πριν τον Ιβάν την κάναμε την αυτοκρατορία εμείς του λαού, κατάλαβες? Και αυτοί 30 χρόνια μας λένε ότι είμαστε μόδα. Ναι, ναι. Η μόδα 30 χρόνια δεν κρατάει. Είσαι μετά το Euro 2004, είσαι μόδα. Αυτό είναι στο μυαλό του Ασλαμά, κατάλαβες? Ο άλλος ρωμαϊκή αυτοκρατορία στο μυαλό. Μη με αναγκάσεις να πω τώρα ονοματεπώνυμα. Κάποιους τους ξέρει και ο Παναγιώτης. Οι οποίοι δεν είχαν μιλήσει για ΠΑΟΚ ποτέ και μου προκύπτουν τώρα ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ με τη μόδα δεν έχει καμία σχέση ποτέ. Δεν λέω τον πυρήνα των οπαδών. Δεν λέω τον πυρήνα, δεν λέω τον Παναγιώτη, δεν λέω τον φίλο μου τον Νίκο στη γειτονιά που έτρεσε και έδινε από την τσέπη του και έμενε για τον ΠΑΟ χωρίς λεφτά. Λέω μετά το γιο. Άντε, τελείωσε, περιμένουν κι άλλοι δύο. Ναι, πάλι κάνει. Γιατί μ' άφησες να μιλήσω, ρε φίλε? Τόση ώρα δεν μιλάς, πλάκα μας κάνεις, φίλε. Εσύ μιλάς, όχι εγώ. Ναι, μπράβο. Τώρα θα κλείσει ο Μάριος. Πάντα μας κράζατε για κάγκουρες, για αυτοί που δεν ξέρουν να ντύνονται, να δεν ξέρουν να μιλάν. Και αυτοί οι κάγκουρες δεν μπορεί να είναι μόδα. Εμείς είμαστε ιδέα. Κατάλαβε, αυτοκρατορία που από εδώ και πέρα το φαπίδι θα είναι ατελείωτο. Είχες και πολύ καλά. Σε είπε, καλά σε είπε ο άλλος προχτές. Ξέρεις ποιο σύριαλ να δεις? Η χαρά αγνοείται, φίλε. Είχες πολύ κάλτσα με ρακέτα. Εγώ φταίω. Είχες κάλτσα. Αποστόμος και τον Τζαλτίδη. Έχει κουρνιάσει εδώ, να ξέρεις. Καλημέρα στον επόμενο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο τελευταίος που ήθελα να βγει. 9 λεπτά δικά σου. Όχι, περιμένει κι άλλος. Περιμένει κι άλλος. Όχι. Δεν θα κρατήσω αυτή τη γραμμή. Μάρια, ένα είναι το σίγουρο. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός πάντα γεννούσε ο παδός χωρίς να έχει τίτλους. Εννοείται ότι τώρα που μαζεύει τίτλους
θα γεννά περισσότερους οπαδούς. Ναι, είστε και μετά το Euro είστε μόδα, ρε παιδί μου. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι καμία μόδα, παιδιά. Τι δεν είναι. Δεν είναι καμία μόδα. Όπως λέει μετά, και μετά το 2004, πες του Ασλαμά δίπλα, είχαμε γούμενους, είχαμε παγώνιδες, συλλαλητήρια. Τώρα ποια μόδα, ρε. Τι λέει, ρε φίλε. Τίτλους δεν έχουμε πάρει, τι λέει. Δεν πήγε. Λέω μετά του όλου. Οι δύο τελευταίοι τίτλοι του Πάου είναι πριν το 2004, το 2001 και το 2003. Και ο τελευταίος πήρε είναι πρόπερση. Παλαβός είναι αυτός, ρε. Να τον υπομονή, Μάρια, κάθομαι, ακούω τους πάντες. Λίγο περιμένετε να πω δύο πράγματα. Ναι, έχεις δίκιο, αυτό. Εγώ δεν απαντώ. Μίλασε, λοιπόν. Νταλή, εσύ πήρες τηλέφωνο. Ναι. Εννοείται ότι με τους τίτλους θα γεννήσει παραπάνω από οπαδούς. Εννοείται ότι αυτό θα γίνει σε όλα τα γεωγραφικά διαμέρισμα της Ελλάδας. Σίγουρα, ναι. Όπως υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Στη Μάνη, ας πούμε, στη Μάνη θα γεμίσει παοξίδες. Ναι, αλλά δεν μπορεί στη Βέρεια να έχει Ολυμπιακούς πριν 20 χρόνια. Αυτό δεν θα σου πει. Δεν θα γεμίσει παοξίδες. Αλλά ένα παοξίδι να κάνει, δύο να κάνει. Είναι μεγάλο κέρδος. Σίγουρα. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Λοιπόν, ναι. Ο ΠΑΟΚ, Μάριε, μην το συγκρίζουν οι Ηράκλειοι σαν μέγεθος. Όχι καθόλου. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από πολλές τρικυμίες. Αν ήταν, δεν είχε τον Ιβάν Σαββίδη. Τι τρικυμίες, βρεσί! Εγώ πήγα Δέλτα Εθνική. Από τον Βασιλέα Τριανδρίας έχασα. Ποια είναι η τρικυμία. Ο Αργιανός πήγε και έπεσε. Έπεσε και από πίσω πέσε ένα γελάδες. Και αυτή τραβήξε. Είσαι καλά! Ρεσί, είσαι βγει ο διαιτητής. Πες ο διαιτητής, Παναγιώτη. Ο Παοξής τότε, ο Παοξής τότε, ο διαιτητής. Άσε να ολοκληρώσει το μάτι. Βγήκε διαιτητής Φόλα ΠΑΟΚ ο άνθρωπος και είπε η μόνη λύση είναι τότε μεγούμενο να πέσουμε στη γάμα για να καθαρίσουμε. Και του βρίζαν τη μάνα 30 Παοξίδες. Τη μάνα του. Εσύ νομίζεις ότι θα άφηνε ποτέ ο παδός του ΠΑΟΚ να γίνει αυτό το πράγμα όπως άφησε ο παδός της ΑΕΚ να γίνει. Μα ξέρεις γιατί. Όπως άφησε ο παδός του Ηρακλή να γίνει. Γιατί σε σένα εμφανίστηκε ο Ιβάν. Γιατί σε σένα εμφανίστηκε ο Ιβάν. Όχι φίλε, όχι. Εγώ με τον Ζαγοράκη την τελευταία του χρονιά πριν εμφανιστεί ο Ιβάν, ξεπούλησα τη μισή ομάδα μου. Κανονικά την έβγαλα. Με τον Ζαγοράκη ρε φίλε, εντάξει. Είπαμε τα παιδιά του 2000, ο αρχηγός που σήκωσε το Euro και ανοίξαν όλες οι πόρτες. Λοιπόν, τι να κάνουμε λοιπόν, τώρα. Κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι, Παπαδόπουλε, έχεις δει καμιά διάψευση από την ΠΑΕ Άρης για το θέμα που ανέβασα του Γλυκόπουλου χθες στο SDNA. Α, δεν το είδα. Τι είναι αυτό. Να ξέρουμε πώς γίνονται οι κινήσεις. Τι διάψευση. Εμείς το πιο κάτω το τραπέζι. Τι μπούρδες λες τώρα. Εγώ το έχω γράψει το θέμα. Όπως του Γιαννιώτα είναι η υπόθεση. Τι μπούρδες. Λες μεγάλες μπούρδες λες. Λες μεγάλες μπούρδες. Το θέμα το έγραψε το All About Άρης. Άσχετε. Είναι Άρης, δεν είναι ΠΑΟΚ. Εγώ το έχω γράψει το θέμα. Μεταγραφή πήγε ο παίκτης. Καμία ΠΑΕ Άρης δεν έβγαλε ανακοίνωση για τίποτα και τι λες ρε. Τι λες ρε. Τι λες βρε που πήρες παίχτη, έδωσε τον παίχτη στον Ατρόμητο και για να τον πάρεις πίσω το Γιαννούλη πλήρως στον Ατρόμητο. Και έδωσε και τον Ουάρντα. Πάρε φραγκάκια. Άντε που θα μιλήσετε για τον Άρη. Άντε από εδώ. Το All About Άρης το έγραψε. Όχι κοκοκο και μου μου μου. Φάτε κανένα κουρασάν μόλτο. Φάτε κανένα γιαουρτάκι. Άντε. Κύριοι πληρώνουμε. Παρουσία υπουργών. Καλημέρα. Άντε πουλά κανένα διαρκεία στο Τζοχατζόπουλο. Ο λαός του πάει και λέει πάει. Πούλα κανένα διαρκεία στο Χατζόπουλο πάλι. Άντε από εδώ που θα πείτε για τον Άρη και τον Ηρακλή. Να πάλι φίλοι. Έλα φίλε καλημέρα. Ακούμε τον σύζυγο της Κριστίν. Τον σύζυγο της Κριστίν Ονίλ. Ποιος. Τι είσαι ρε. Η ΑΔΕ είσαι και εσύ. Κάθε φορά ποιος είναι και ποιος είναι. Ποιος είσαι. Εσύ ποιος είσαι. Όχι του Αντώνη και του... Πιανού Αντώνη, του τρίτσου του σκορεμένου. Άκου να σου πω φιλαράκο. Όχι φιλαράκο. Δεν είμαστε φίλοι αυτή τη εβδομάδα. Πήγα να δεις την ΟΠΑΚ, πήγα στο αεροσόλυμα να δω τον ΠΑΟΚ με την περιοχή. Για αεροσόλυμα να πας βρε. Για να πας μωρέ τώρα. Όχι δεν μιλήσει κανένας, να λένε μπούρδες. Ρε πήγανε και δεν με δώσανε φανέλα του ΠΑΟΚ ρε. Ζήτησε μια φανέλα από ένα παίκτη κάποιον και δεν με δώσανε. Δίσου πολμπόι, δίσου πολμπόι. Κάτσε ρε παιδιά, πότε πήγες. Πήγα από την Αμερική και δεν με δώσανε μια φανέλα ούτε ΠΑΟΚ. Πότε πήγες, πέζα είχε αγώνα ΠΑΟΚ εκεί, πότε πήγες. Ναι πήγες το 2000 με την Πεϊτάρτζε. Α, 7 άτομα, ένα ήσουν εσύ, 7 ήμασταν εκεί. Ορίστε. Ποια Μπέιταρ, αυτό που χάσατε. Το χάσατε στα χαρτιά. Ακούς, α, Ισραήλ πήγες, και δεν με δώσανε μια φανέλα. Από την Αμερική στο Ισραήλ. Μπορεί να έχουν άλλον υλικό συλλόγο. Η ΠΑΕ Άρης δεν βγάλει διάψεις στη μεταγραφή. Αντρέα, πες κάτι για να περιμένει άλλος ένας γιατί δευτερολογείς είναι λίγο άδικο. Το πανό πήγα. Το πανό έλεγε ΠΑΟΚ, θρησκεία, ορθοδοξία, Bronx, New York.
και με φωνάζαν όλοι Άρης, Άρης μέσα στο σπίτι. Ό,τι να! Πάω χθες! Εντάξει, σου περίμενε! Όχι, κλείσε! Φωνάζαν όλοι! Κλείστο, κλείστο! Τι φωνάζανε, οι αλήθειες! Χάρης, Χάρης, Παπαγεωργίου, θυμάμαι τον Παπαγεωργίου. Πάμε στον επόμενο. Περίμενε, τι φωνάζανε! Μύρε τα Άρη, Άρη φωνάζανε! Για να το πικάρουνε, ρε! Άντε, οι αλήθειες, τι άντε! Χρήσατε, για να το πικάρουνε. Για να το πικάρουνε. Εκτός αν... Η Μπεϊτάρ έχει μόνο Άρης, παντού, μόνο Άρης υπάρχει. Με φωνάζανε Άρης όλο το γήπεδο. Βέβαια, αν γινόταν αυτό, αν πήγαινε ο Άρης και έπαιζε τραπεζούντα και φώναζαν Πάοκ, Πάοκ σε ένα τσαλτί, ξέρεις να λέγεις, φυσιολογικό δεν είναι αυτό. Ωραία, τους έβγαλα το πανό που έλεγε Πάοκ. Τι θα κάνεις τα μάτια, θα τα τέντωνες, κατάλαβες. Άλλη μια παραχάραξη της ιστορίας. Ποια είναι αυτή. Πότε είναι Πάοκ. Ποια είναι η παραχάραξη. Αυτό δεν είναι Αριανός και να κλειδά. Πόντισε. Πάοκ, Πάοκ, Πάοκ. Πάοκ. Τώρα και οι πρόσφυγες είναι όλοι Πάοκ. Όλοι πρόσφυγες Πάοκ. Όλοι πρώτοι Πάοκ. Όλοι Πάοκ. Στην Προύσα. Όλοι Πάοκ. Στην Προύσα ήταν ο παππούς μου. Τα είστε και καλά κόσμος εκεί στην Προύσα. Τα είστε και καλά κόσμος. Τελικός. Έλα, ζηλεύεις που έχω ευρωπαϊκά. Τι να ζηλεύω, ρε, τώρα. Το βρήκα το Αμερικανάκι. Εκεί που δώσαν λάθος πάσα. Το Αμερικανάκι τώρα το βρήκατε. Εκεί τα ίστηκαν. Εκεί που δώσανε λάθος πάσα τα ίστηκαν. Α, καμένε τώρα. Έκανε την ανατροπή. Έλα, έλα, Αντρίου. Παλικάρι μου, βάλε ένα πλέον παρεμίνο. Βάρτη, Κυριακή. Μπράβο. Τι έγινε, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Τελευταία γραμμή αυτή που έχουμε τώρα. Τελευταία γραμμή πάμε. Καλημέρα. Δεν μπορώ όλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Α, ο Αθηναίος που είναι ατρόμητος. Άσε να ακουστεί, εσύ. Άσε να ακουστεί ο άνθρωπος, εσύ. Πάμε, φίλε, όνομα και ομάδα. Θοδωρής Πάοκ. Θοδωρής Πάοκ. Από Θεσσαλονίκη, Θοδωρή. Ναι, ναι, από και ο άλλος μας πήγε για τον Κλικόπουλο. Πάμε, Θοδωρής, ακούμε με. Να είσαι, να είσαι σοβαρός και με επιχειρήματα, να μην λες αηδίες. Ο Μόλτο. Ναι, 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 ναι. Ο Φάγε. Με τον κύριο Τσαλτίδη, γιατί πριν είπε για το. Για την πώληση του Γιαννούλη και για τον Ατρόμητο και για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ότι ήθελα να πω ότι ο Άρης έκανε την πιο πετυχημένη πώληση των τελευταίων χρόνων. Αλήθεια. Κατάφερε και πούλησε τον Κυλικόπουλο, έναν άγνωστο ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό. Κυλικόπουλος λέγεται, φίλε, και δεν είναι άγνωστος. Ήταν στον ΠΑΟΚ πριν έρθει στον Άρη. Κυλικόπουλος. Ναι, 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 Κυλικόπουλος. Κυλικόπουλος. Έναν 300.000. Το θέλουν αυτό είναι άρση. Καλά, το έγραψε το Λαμπαουτάρης όμως. Δεν το έγραψε το Λαμπαουτάρης. Το έγραψε το Λαμπαουτάρης και το διαβάσατε όλοι. Και το SDNA χθες πήρε το δικό μας το link και έβαλε. Και άσε με να καταλήξω και κλείνω για να βακούω. Μην καταλήξει τώρα. Ναι. Ένα παιδί που τον ήθελε στην ομάδα, το Μαρτίνς, που προσπάθησε να τον αφήσει. Δεν τον ήθελε ο Μαρτίνς, φίλε. Ο Θεός τον πήρε που τον ήξερε. Και τελικά μάθε πώς είναι η ιστορία. Ο Θεός τον πήρε, φίλε. Που ήταν και στον Άρη πριν και πήγε στον Ολυμπιακό στην ΚΑΠΑ 17. Ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία μεταγραφή που δεν έπιασε είναι. Τα λες πολύ ωραία, Θοδωρή, μπράβο. Ναι, με 300.000 όμως. 450 έδωσε εσύ στο Λεβέκ. Τι έγινε, υπάρχει κάτι ύποπτο! Ο Λεβέκ τραυματίστηκε. Α, δύο χρόνια τραυματίας ήτανε! Προφανώς. Α, μάλιστα. Προφανώς. Ωραία, και ο Κλικόπουλος τον φάγανε τα κονέ με στον Ολυμπιακό. Τι να κάνει, δεν μπόρεσε το παιδί να παίξει. Έλα, καλά, εντάξει. Έλα, καλά, εντάξει. Γελάει ακόμα τον Θοδωρή, καταλαβαίνει τι γίνεται. Ο Μελίσσας όμως τώρα πήγες και πήρες δύο εκατομμύρια κρουασάν. Όμως τότε, όμως τότε, όμως τότε. Τα δύο εκατομμυριάκια που πήρες για τον Μελίσσα. Δεν τον πειράζει. Θοδωρή, ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από προσωπικά. Τεράστιο συγγνώμη από εσένα, να ξέρεις. Η παρουσία σου πάρα πολύ ωραία, Θοδωρή. Ζητάτε συγγνώμη. Σοβαρότατο. Τέτοιου παοξίδες τους θέλω να βγαίνουν κάθε μέρα. Ειλικρινά, ειλικρινά. Παιδιά, δώσ' και δώσ' κανένα χορηγό, Τσαλτίδη. Μην κάνεις κουριάζεις εκεί. Ο Βυθός είναι κοντά μας. Όλη η μαγεία και η φρεσκάδα στο πιάτο σας καθημερινά και από Δευτέρα έως Παρασκευή όλα τα μεγάλα ψάρια με 20-30%. Απογειώστε τις αισθήσεις και τη διάθεσή σας κάθε Σάββατο με live μουσική και φρέσκες θαλασσινές προτάσεις. Βυθός για κρατήσεις 2310-662-376. Αγνώστου στρατιώτη 36 στην Πολύχνη της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Κάνω ένα ερώτημα στον Παναγιώτη. Ωραία, Παυλίδη. Και αυτό θα παίξει ο Παύλος Παυλίδης. Λοιπόν, αδέρφια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε σήμερα τρελή συμμετοχή. Και στα και ο άλλος να μας πει για τον Κλικόπουλο. Ζηλιάρι, ζηλιάρι! Πώς λες το μικρό Κλικόπουλο, στη Μάχη. Να ξέρω. Πού να ξέρω, ξένος είναι. Δημήτρης. Α, νόμιζα πού να ξέρω. Δημήτρης. Δημήτρης. Να το γράψουμε. Δημήτρης Κλικόπουλος το παιδί. 300. Δημήτρης Κλικόπουλος. Τα γράψαμε, φίλε, γι' αυτό τα ξέρετε. 300. Εδώ λέει Μελισσάς, οικοδόμος. Τα χρωστούμενα ξεχρεώθηκαν φέτος που ο ΠΑΟΚ ψήφισε να παραμείνει στην κατηγορία Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, εννοείται, ρε φίλε.
Εννοείται, ρε φίλε. Μπροστά με φράγκο. Περίμενε, θα σου δείξω τώρα. Τα γράφουμε στα χιόνια. Θα σου δείξω τώρα κάτι. Περίμενε, Παπαδόπουλο, λέει και εσύ να το δει. Έχει δουλειά στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχει. Εδώ. Σε παρακαλώ πολύ. Η μαμά. Μη πει, η μαμά. Ναι. Ξυπνήστε λίγο για να καταλάβετε τι παίζει. Από ποιο η μαμά. Εδώ. Πα! Για να ξυπνήσετε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, αδέρφια, δίνουμε τους νικητές διαγωνισμού μας για Παύλο Παυλίδη. Είναι η Μένια, είναι η Μένια Κούη. Η Μένια. Δεν ξέρω καμία σχέση. Από τον Τίνο Κούη. Μένια Κούη και Ορέστης Μανασής. Επαναλαμβάνουμε, Ορέστης Μανασής, Μένια Κούη πηγαίνουν Παύλο Παυλίδη Σάββατο βράδυ. Αύριο προσκλήσεις για Μάρτιν Τέρνερ στο 8-Ball και για Αρίστο Παραστασάρα, ίσως και άλλες δύο για Παύλο Παυλίδη. Από εμάς, το Σωτήρι Δασκαλάκη και τον Χρήστο Κιώση, να έχετε μία Bloody Rocking Day. Εγώ αποχωρώ για πιπερών Γεωργίου Παδρέου 25 να χτυπήσω κανένα φαγητάκι της προκοπής. Ένα το 15-17 ονειρικά που έχει φτιάξει για την σημερινή μέρα το θεϊκό πιπερών στην πρώην Ανθέων. Έτσι, Γεωργίου Παδρέου είναι πρώην Ανθέων. Άιντε για χαρά.